Και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα, Δημητρά. Καλή μας ημέρα, καλή μας εβδομάδα. Όλα να μας πάνε καλά σήμερα, Δευτέρα, 29 Μαΐου. Έτσι, λίγες μέρες πριν να αποχαιρετήσουμε και αυτό το μήνα. Ευτυχώς πιάσαν οι ζέστες. Κάνουν στα αυτιά μου σαν τις Κυριακές. Μοιάζει σαν άνοιξη, μοιάζει η ζωή με αλήθεια. Λοιπόν, τι έλεγα, πιάσαν οι ζέστες. Πιάσαν οι ζέστες. Ευτυχώς. Τίποτα. Έχουμε φίλες και φίλοι μία δυσάρεστη είδηση από Ελλάδα. Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Θα τα ακούσετε τα περισσότερα στο Δελτίο. Έχουμε επίσης μία δυσάρεστη είδηση από τη Λευκωσία. Χθες το απόγευμα είχαμε νέο τροχαίο στη Δημοσθένη Σεβέρη. 37χρονος οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε και βρίσκεται διασωληνωμένος έναν 88χρονο, ο οποίος προσπαθούσε να διασταυρώσει το δρόμο. Αυτά τα δύο δυσάρεστα, ξεκινάμε την εκπομπή μας. Έτσι είναι η δισογραφία, έτσι είναι η επικαιρότητα. Οπότε, Δημητρά μου, μπορεί να ξεκινήσαμε με τραγούδι να υποδεχτούμε την εβδομάδα, αλλά δεν έχει ανέκδοτο. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει ανέκδοτο. Εφόσον έχει δυσάρεστες ειδήσεις, δεν. Σωστό και αυτό. Και ακόμη δεν έχουμε ξεπεράσει, πιστεύω πως όλοι. Δεν είναι άνθρωπος, έχω την αίσθηση, στην Κύπρο που δεν ακούμπησε το φοβερό τροχαίο τριπλό θανατηφόρο στη Λεμεσό. Και δεν είναι μόνο το φοβερό τροχαίο της Λεμεσού με τα τρία θύματα, είναι και το τι προηγήθηκε και όλη η ιστορία γύρω από αυτό το θανατηφόρο. Και αναφέρομαι στον οδηγό του άλλου διπλοκάμπινου, στον 25χρονο. Δεν ξέρω αν αυτός πέρασε με κόκκινο. Ποιος πέρασε με κόκκινο. Ελπίζω όμως και εύχομαι η αστυνομία να βρει την αλήθεια. Και σε αυτό να βοηθήσουν και οι πολίτες, οποιοςδήποτε, δεν ξέρω, κάμερες που μπορεί να έχουν πάρει, το πριν κτλ. Αλλά το λυπηρό, ιδιαίτερα λυπηρό, είναι τα όσα είχε προηγηθεί με τον 25χρονο. Ο νόημος, όπως λέει στην αστυνομία, το λέει η αστυνομία αυτό, έτσι με μια συμπεριφορά μη φυσιολογική, επαναλαμβάνω, δεν τα δένω. Το τραγικό είναι ότι τρεις νέοι άνθρωποι που πήγαιναν στο μεροκάματο δεν είναι πια μαζί μας. Το πιο τραγικό ότι είναι νέοι, ότι ο ένας από αυτούς περίμενε το παιδάκι του, ότι έχει ανήλικο παιδί, το λέω και να τριχιάζω, έτσι ξαφνικά τρεις φίλοι, οι οποίοι με ενημέρωναν χθες ότι ήταν και φίλοι και ο ένας και κουμπάρος και τατάς του Δίτη που είχε χαθεί και ανεβρέθηκε. Και μου στέλνει μήνυμα γνωστή του ότι τώρα λέει όλοι μαζί θα συναντηθούν στον ουρανό. Εκεί σίγουρα θα είναι καλύτερα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, τραγική είδηση. Τραγική είδηση την οποία ακόμα προσπαθούμε να ξεπεράσουμε. Αν το σκεφτείς δηλαδή, ο Θεός να δίνει δύναμη στους ανθρώπους που κλαίνε αυτά τα τρία παλικάρια. Και Παναγιώτη, ακόμη μια φορά έρχομαστε αντιμέτωποι σε μια μικρή Κύπρο να θρυνούμε τέσσερα άτομα, αν βάλουμε μέσα και το οδηγό ταξί, μέσα σε ένα 24ωρο σχεδόν, στη μικρή μας και Κύπρο. Και πόσα άλλα συνέβησαν έτσι με σοβαρά, τα οποία δεν τα. Όταν ακούμε σοβαρά τραυματίας ή κρίσιμα τραυματίας, το προσπερνάμε ότι δεν είναι θανατηφόρο. Το τι τραβάει ο τραυματίας και η οικογένειά του είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Τεράστιο κεφάλαιο πόνου και θλίψης. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα δεδομένα. Και το πιο σκληρό δεδομένο ότι δεν βάζουμε νου. Δεν βάζουμε, ούτε ζώνη φοράμε, ούτε κράνος φοράμε. Στο Πενάμε τηλέφωνο συνεχίζουμε, δεν προσέχουμε και όποιον πάρει ο χάρος. Και ο χάρος δεν διστάζει, παίρνει. Είτε εμάς που το κάνουμε, είτε άλλους που δεν φταίνε. Δυστυχώς, αυτή είναι η σκληρή αλήθεια.
Πάμε, Δήμητρά μου, να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον καιρό μας, όπως και κάθε μέρα. Λοιπόν, για σήμερα Δευτέρα έχουμε ως εξής. 14 η χαμηλότερη στη Λευκοσία, θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς σήμερα. Στα ορεινά, 7 με 23, 16 με 26 στην Πάφο, 15 με 26 στην Κλεμεσό, 17 έως 26 στην Λάρνακα, το ίδιο και στην Αμόχωστο και στην Κερίνιο μας έχουμε 16 χαμηλότερη, 26 υψηλότερη θερμοκρασία. Αρκετός ο ήλιος, αρκετή η ζέστη φαντάζομαι και σήμερα Παναγιώτη. Αυτά λοιπόν για τον καιρό. Για σήμερα Δευτέρα 29 Μαΐου και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσω εγώ να... Να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που ασχολούνται τα κύρια θέματα. Ασχολούνται με το Κυπριακό και πώς μπορούμε να σύσουμε, όχι να σώσουμε, να σύσουμε. Ο Πολίτης ασχολείται με γενικό ελεγκτή και έχει ενδιαφέρον το θέμα, θα το δούμε. Πώς μπορούμε να σώσουμε τις συνομιλίες, μπορούμε. Μπορούμε. Μας απασχολήσει εδώ πέρα, θα έχουμε και πρόδρομο προδρόμου, θα έχουμε και Άθο Αντωνιάδη και να δούμε αν το ΑΚΕΛ θα έχει κάποιον εκπρόσωπο. Θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Φιλελεύθερο. Κινήσεις αποφυγής αδιεξόδου, εκστρατεία ενημέρωσης ξένων κυβερνήσεων από τη Λευκοσία για παρέμβαση προς την Άγκυρα. Συνάντηση σήμερα Νίκου Κοτζιά με τον Έσπεν Μπαρθ Άιντα. Πορεία υπερηφάνειας χθες στη Λευκοσία. Πραγματοποιήθηκε χθες σε δρόμους της Λευκοσίας η θέαρτη πορεία υπερηφάνειας Κύπρου με εκατοντάδες συμμετέχοντες να διεκδικούν ειρηνικά ίσα δικαιώματα για όλους, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, χρώματος και καταγωγής. Η πορεία διοργανώθηκε από την ΑΞΕΠΤ ΛΟΑΤ Κύπρου υπό την αιγίδα του Δήμου Λευκοσίας με υποστηρικτές πολλούς επίσημους φορείς. Η πορεία αποτελούσε την κορύφωση του φεστιβάλ Pride Days 17, το οποίο άρχισε στις 13 Μαΐου. Σλόγγαν του φεστιβάλ που φέτος εντάχθηκε στο παγκόσμιο κίνημα ενάντια στη ρητορική μίσους προς τα ΛΟΑΤΗ άτομα, αλλά και όλες τις ευάλωτες μειονότητες, ήταν το Speak Love. Συνέθετε τη φωτογραφία η διευθύντρια των φυλακών Άννα Αριστοτέλου, συνοδεύει φυλακισμένο στην πορεία μαζί με δεσμοφύλακες. Μια χαρά τον ευήσκο, πολύ ωραία φωτογραφία. Μπράβο και στην κυρία Αριστοτέλους που συνοδεύει. Αν και δεν μου μιλάει, εγώ την αγαπάω. Είναι τα που να κάνω. Μπράβο τους. Λοιπόν, ακριβώς από κάτω δεν αποπλήρωναν και τα υποθήκευαν. Παράξενες υποθέσεις και στη βιοτεχνική περιοχή Γεροσκή που έρχονται στην επιφάνεια. Ακριβώς δίπλα, εκδήλωση μνήμης, τιμή στον Μάριο Τόκα από Πολιτεία και Λεμεσό. Τερματικό βασιλικού, συνοστίζονται στην ουρά οι χρηματοδότες. Νομοσχέδιο στη Βουλή, τέρμα στο αλαλού με θελοντές πυροσβέστες. Στην πυροσβεστική υπηρεσία θα καταντάσσουν 2 θελοντές πυροσβέστες, οι οποίοι θα φέρουν στολή, θα εγγράφονται σε ειδικό μητρό και θα καλούνται σε κάθε σοβαρό περιστατικό. Φίβος Κλόκαρης, αποδυναμώνεται αντί να ενισχύει η διεθνική φρουρά. Βεβαιασμένες αποφάσεις, όπως η μείωση θητείας και το πάγωμα των εξοπλισμών, είναι επιζήμιες. Μόνο ασφαλιστικό δίπλα τη δείχνουν οι μελέτες για το ΓΕΣΥ. Πάμε και στη στήλη αριστερά με τις ειδήσεις. Προκαλεί δυσφορία η αγορά υπηρεσιών. Θαλασσινό νερό στον υδροφορέα ακροτηρίου. Τίμησαν τους πρώτους Βρετανούς κατοίκους. Βλέπετε τώρα τις τρεις μανάδες με τις φωτογραφίες των αγνοωμένων στο σκίτσο του ΠΙΝ. Οι έπικοι της Κύπρου δεν είναι εχθροί μας. Οι έπικοι της Κύπρου είναι αδελφοί μας, διερωτάτε οι πρώτοι. Βέβαια, και έχουν και αυτοί ανθρώπινα δικαιώματα όπως όλοι οι άνθρωποι, απαντάει η δεύτερη. Όλοι οι άνθρωποι, απαντάει. Α, όχι, δεν μιλούν οι μανάδες. Συγγνώμη, μιλούν οι αγνοούμενοι. Σημαντική έτσι λεπτομέρεια στο σκίτσο του ΠΙΝ. Ορθοκόπησε το φίλο της αδελφής του. Ξημερώματα Κυριακής άκουσε φωνές στο δωμάτιο της αδελφής του. Έτρεξε να δει τι γίνεται και τη βρήκε να διαπληκτίζεται με φίλο της. Χωρίς πολλές εξηγήσεις, το επιτέθηκε και το γρονθοκόπησε, στέλνοντάς στο νοσοκομείο. Την αδερφή μου, ρε, σου λέει. Δεν λέει πολύ. Στην Πάφο είναι. Δεν ξέρω. Δεν λέει εδώ. Ξυλοδαρμός πριν από το τριπλό θανατηφόρο είναι αυτά που λέγαμε. Άντε τώρα να βγάλεις τους συνειρμούς. Ο οδηγός του δεύτερου διπλοκάμπινου που ανεπλάκησε στο φοβερό θανατηφόρο της τύχημα στη Λεμεσό, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 άτομα πριν από το τροχαίο ξυλοφόρτος οδηγό ταξί, σύμφωνα με καταγγελία του τελευταίου. Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στην παλιά Λευκοσία. Εκεί που πηγαίνανε, ήταν και μια χειροβομβίδα, τη μαζέψαμε. Χειροβομβίδα τουρκικής προέλευσης εντοπίστηκε από περαστικούς αργά το απόγευμα της Κυριακής στην οδό Γερμανού Πατρών στην παλιά Λευκοσία. Πάμε στο πάνω μέρος του Φιλελεύθερου. Τρία τα θέματα από αριστερά προς τα δεξιά. Κεντρική τράπεζα, κόβονται διοικητικά έξοδα, αυξάνονται οι δαπάνες. Μέχρι το τέλος του 2017 ανταλλάσσονται λίρες με ευρώ. Διεργασίες στο ΑΚΕΛ προς ολοταχώς για Μάικ Σπανό. Στην τελική ευθεία οι διεργασίες στο ΑΚΕΛ για τις προεδρικές εκλογές. Ο Μάικ Σπανός, όπως όλα δείχνουν, θα είναι τελικά ο εκλεκτός για να πάρει το χρήσμα του υποψηφίου. Άντε να δούμε πολύ το πάνω όμως μακριά. Μα αφού θα είναι. Αφού θα κλειδώσει, γιατί περιμένουμε αρχές Ιουλίου. Διαφωνεί ο Χριστόφιας, διάβαζα. Δεν ξέρω, κάπου το διάβαζα, δεν το λέω εγώ.
Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Υπάρχουν κάποιες διαφωνίες προφανώς για το προφίλ, λέει, ότι είναι του καπιταλιστή και έτσι και αλλιώς. Και από κάποιους έτσι που εμπλέκονται στα πράγματα του Ακέλ και πόσταραν, λέγανε παιδιά, μην φωνάζετε, είχαμε κι άλλους. Άρα υπάρχει διαφωνία και από τη βάση και από στο προφίλ του Μάικ. Μάλιστα. Και ότι επίσης δεν είναι και αναγνωρίσιμος από τον κόσμο, παίζει ρόλο, λένε. Πολλοί το φοβούνται και προβλήματα μέχρι 15 του Ιούλη θα λυθούν. Λοιπόν, εδώ είδαμε. Αλλάζουμε. Πάμε Χαραυγή. Χαραυγή, λοιπόν, να νικήσουμε τον κίνδυνο διχοτόμησης. Έκκληση και προειδοποίηση στον πρόεδρο Αναστασιάδη να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για επίτευξη λύσης και με μονή σε αρχές και ευελιξία στην τακτική να καταβάλει κάθε προσπάθεια για συνεννόηση. Απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Την ίδια ώρα κατηγόρησε τον Νίκο Αναστασιάδη ότι έχει βάλει πλώρη για τις προεδρικές, με αποτέλεσμα και ακόμα μία φορά να θυσιάζεται η Κύπρος στο βωμό των επιδιώξεων. Συμμαχία ενδιάμεσων για την καρέκλα, όχι για την Κύπρο. Υπεύθυνη και επικοδομητική η στάση του ΑΚΕΛ. Και τέλος, η τελευταία επισήμανση με φουστανέλα στους αγωνιστές χθες ο Πρόεδρος. Δεύτερο μεγάλο θέμα από τη Χαραυγή, μίλα με αγάπη. Η ομοφοβία και η ρητορική του μίσους σκοτώνουν. Προσεκτικές και χωρίς βιασύνη ενισχύσεις. Τρίτο μεγάλο θέμα, τα αθλητικά. Ο Πάμπος Χριστοδούλου έχει αρκετό χρόνο μπροστά του για να επιλέξει τους ποδοσφαιριστές που θέλει να εντάξει στην ομάδα που φτιάχνει. Έπονται σύντομα νέες ανακοινώσεις στην ΑΕΛ. Ήρθε και έπιασε ήδη δουλειά ο Μάριο Μπέιν. Διαδικασίες εξπρές για διαγραφές δανείων, πιο δίπλα. Διαδικασίες εξπρές για διαγραφή δανείων, τα οποία παραχωρήθηκαν στο παρελθόν από το κράτος προς διάφορους μέσω δανειστικών επιτροπών, αλλά δεν αποπληρώθηκαν ποτέ, ούτε καλύπτονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις, προωθεί το Γενικό Λογιστήριο. Πάμε στην δεξιά στήλη. Η κυβέρνηση επιμένει για τη μεταστέγαση του ΑΚΣΙΚ, νέα παράταση μέχρι τέλος Ιουνίου. Η Λευκοσία στον πάγο, δεν προωθούνται έργα ανάπτυξης, ενώ η κυβέρνηση αδιαφορεί. Και στο πάνω μέρος, κάτω από τον τίτλο ακριβώς, δύο τα θέματα χαλαρώνουν τα μέτρα ασφαλείας στη Βρετανία. Και τέλος, το Ισραήλ συνεχίζει την κατοχή και το ρατσισμό. Αυτά από τη Χαραυγή. Θα την αφήσουμε και θα περάσουμε, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, στην αλήθεια. Αλήθεια, και τώρα να πούμε πως από σήμερα δεν θα έχουμε σημερινή. Και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά τη λύπη μου γι' αυτό. Αλήθεια, λοιπόν, ελάτε Νέα Υόρκη, η σημερινή θα βγει κάθε Κυριακή. Ελάτε Νέα Υόρκη, το κυρίαρχο θέμα είναι αναμονή της ενημέρωσης από ΑΕΝΤΑ. Ο ΓΑΜΑΓΑΜΑ του ΟΗ άρχισε τις πρώτες σκέψεις. Ο ΕΣΠΕΝ ΜΠΑΡΘ ΑΕΝΤΑ βλέπει σήμερα στην Αθήνα τον Νίκο Κοντζιά και περιμένει στο ακουστικό να μάθει αν θα πάει και στην Άγκυρα. Πρόεδρος Αναστασιάδης, έφτασε η ώρα της αλήθειας. Εγώ εννοώ αυτά που λέω. Η Τουρκία τα εννοεί. Θα το δούμε. Ακριβώς δίπλα, συνέντευξη, ακριβώς δίπλα, Δημητρά μου. Συνέντευξη Αβέροφ Νεοφίτου, να μην χανόμαστε στη μικρή εικόνα. Σωστό και αυτό. Πάμε πιο κάτω από αριστερά. Τριπλό θανατηφόρο, Ιπποκράτης ο δεύτερος οδηγός. Για άλλο όμως λόγο, είπαμε για τον ξυλοδαρμό του ταξιτζή. Ακριβώς από κάτω, ένα προνόμιο που αγνοούμε, Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασθενείας. Μόνο 120.000 Κύπριοι πολίτες κατέχουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας, με τους δικαιούχους να είναι το 75% περίπου του πληθυσμού της Κύπρου. Speak Lab από εκατοντάδες πολίτες στο κέντρο, στο κάτω μέρος και πιο δεξιά, Επιτροπή Οικονομικών, συνέχεια στο story των Υφυπουργείων, αποθήκευση πετρελαιοειδών, προχωρούν οι διεργασίες για το νέο τερματικό. British Airways ξανά στους εθέρες μετά το πρόβλημα στο σύστημα υπολογιστών που προκάλεσε το Σάββατο χάος στα αεροδρόμια του Λονδίνου. Και πάμε και στο πάνω μέρος της αλήθειας, ακριβώς κάτω από το όνομά της, Sport Day, επιτυχημένη πενταετία Νίκου Κύρζη στον Απόλλωνα, ζεύγος Βρετανών, 60 χρόνια γάμου, 30 χρόνια κάτοικοι αμαριέτης. Να τα εκατοστήσουμε. Δρομολαξιά, η καρδιά πρόδωσε τον άτυχο οδηγό ταξί. Συνέβη και έτσι συνέβη προφανώς και το δυστύχημα. Λευκοσία, χειροβομβίδα αναστάτωσε την οδό Ριγέννης. Είπαμε, τη βρήκαν εκεί. Τι να κάνουμε, όταν έχεις και πολλές, τις αφήνεις δεξιά, τις αφήνεις αριστερά. Μπορεί να του πέσε κανενός κάπου. Φοβερά πράγματα, έτσι. Οδός Λίδρας, οι πολίτες επιμένουν να ζητούν λύση τώρα. Πάμε στην τελευταία σελίδα της αλήθειας. ΑΚΕΛ εκεί. Δεν μου λέτε, το κουστούμι του υποψήφιου που ράβεται είναι για γάμο ή για κηδεία? Κουνήσω τη θέση σου. Εν πάση περιπτώσει, αυτά και από την αλήθεια. Περνάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο, σε αυτό του πολίτη. Σε γυάλινο σπίτι ο Γενικός Ελεγκτής. Χωρίς πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, η οικογενειακή κατοικία Οδυσσέα. Υπέβαλε αίτηση για τελική έγκριση λίγους μήνες μετά που ανέλαβε Γενικός Ελεγκτής. Χρωστά χώρο πρασίνου και ρημοτομίας, παραδοχή παράληψης και λάσπη για τη διαρροή της εκκρεμότητας. Και Παναγιώτη, αν μου επιτρέπεις να το διαβάσουμε. Mm-hmm.
Επιστολή από τον Έπαρχο Λευκοσίας έλαβε στις 9 Μαΐου η σύζυγος του Γενικού Ελεγκτή και η ιδιοκτήτρια της οικογενειακής κατοικίας του στην Κοκκινοτριμηθιά, προκειμένου να προχωρήσει εντός 2 μηνών στην κατάθεση 2 αιτήσεων για να αποκτήσει περίπου 20 χρόνια μετά την ανέγερση της οικίας πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Μέχρι και τον Νοέμβριο του 2014, η σύζυγος του κ. Μιχαηλίδη παρέλειψε να εξασφαλίσει τελική έγκριση, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες του πολίτη, να καταβάλλονται χαμηλότερα κοινοτικά τέλη και να μην έχουν καταβληθεί τα κόστη κατασκευής πεζοδρομίου και μέρος του δρόμου που ορίζονταν στην άδεια οικοδομής και τα οποία δαπανήθηκαν από το Κεντρικό Συμβούλιο Κοκκινοτριμηθιάς, Κοινοτικό Συμβούλιο. Ο Έπαρχος φέρεται να θέτει μόνο ζήτημα για την παραχώρηση μέρους του τεμαχίου για σκοπούς ρημοτομίας και δημιουργίας χώρου πρασίνου. Το μεγάλο θέμα των πολίτη. Δεν πιστεύω ότι είναι έτσι τώρα κάτι που έγινε επίτηδες, μια παράληψη δική μου εκτίμηση αυτή. Πάμε δίπλα. Δίπλα, η περηφάνεια με στάση επανένωσης και η φωτογραφία που βλέπουμε. Πιο κάτω, ρίχνει δίχτυα και στο ακέλο. Πρόεδρος, μοιραία αυτή τη φορά η μετάλλαξη Δυσή. Τον κατηγόρησε ο άντρος. Τέος πρέσβης, κύριος υπεύθυνος, ο Αναστασιάδης. Τα σημαντικότερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης πιο κάτω. Λάρνακα, χλειδί στο λιμάνι, όχι σε πλωτή επένδυση. Άλλο θέμα. ΡΑΕΚ για ΑΕΚ, μέχρι το 2021, 28 εκατομμύρια λιγότερα. Ανώτατο, πορνεία και απελάσεις. Μεταλλείο, μας ψάχνει η UNESCO. Ο ΕΛΜΕΚ, άρχισαν οι ζυμώσεις. Λευκοσία, συναγερμός στη Ριγέννης. Και στο πάνω μέρος του πολίτη, το χτασέλιδο γήπεδο για σήμερα. Κύπρος, οι Τούρκοι στέλνουν στόχο στον ΑΠΟΕΛ. ΑΚΜΕ, στη μάχη με στόχο την πρωτιά. Και διεθνή ανακοινώνει νέα προπονητή η Μπαρτσελώνα. Αυτά λοιπόν και από τον πολίτη, φίλες και φίλοι. Και ήρθε η ώρα να πάμε στα αθλητικά ένθετα, Sport Day και Goal News. Να καλημερίσουμε και τους ακροτές Super Sport FM. Μετά το δελτίο ειδήσεων να συνδεθούμε και με τον Άλκη Μπότσο για την αθλητική επικαιρότητα. Δήμητρα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Sport Day για αρχή. Πενταετία αλλαγής, το μεγάλο θέμα. Το 2012 ο Πόλωνας δεν είχε ομάδα και είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα και το 2017 είναι όλα διαφορετικά. Το ρίσκο που πήρε τότε ο Νίκος Κύριζης αποδεικνύεται σήμερα σωστή απόφαση για τον ίδιο και ειδικότερα για τους Απολλωνίστες. Ακόμα και αν λείπει ο τίτλος του πρωταθλήματος, τα τελευταία 5 χρόνια είναι μια πορεία συνέπειας και τεράστιας προοπτικής. Πιο κάτω, ΑΕΚ. Σε ένα μήνα από σήμερα και πάλι στη Σέντρα. Ανόρθωση, ρευστό τοπίο για ανανεώσεις, μεταγραφές και αποδεσμεύσεις. Ομόνια, όλα πιθανά για το μέλλον των Αρνανσόν και Μπρέβελτ. Και πάμε και πιο πάνω. ΑΕΛ, ο φθηνός αλλά και υποσχόμενος για το μέλλον Ισμαήλ Σάση. Χριστόφορος Τόφαρος, η άλλη συνέντευξη με τον πιστό Αποελίστα. Και τέτα τέτ με τον Μάριο Μπέιν, η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ τα είπε χθες με τον Ολλανδό, ο οποίος παρουσιάζεται στις 10 ενώπιον των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα τρέξει ο προγραμματισμός που προβλέπεται να φέρει αρκετές και ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις στο ρόστερ. Ανοιχτή η πόρτα για να φύγουν και για να έρθουν ποδοσφαιριστές. Φημολογία για ενδιαφέρον των πρωταθλητών, για Στόχ και Διελνά. Ο λόγος για τον ΑΠΟΕΛ θα τα δούμε και σε λίγο αναλυτικά με τον Άλκη Μπότσο και περνάμε και στο Goal News. Για να δούμε εδώ. Καλοβλέπει τον Μπεν. Ο επιθετικός Πανιωνίου δανεικός από τον Ολυμπιακό ενδιαφέρει σοβαρά τον ΑΠΟΕΛ. Στην τρέχουσα σεζόν αγωνίστηκε σε 29 παιχνίδια ο Μπεν. Πέτυχε 9 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ. Και πάμε και στα υπόλοιπα θέματα από πάνω προς τα κάτω. Προσθήκες ουσίες. Ουσίας, λίγες αλλά ποιοτικές θα είναι μεταγραφές στον Απόλλωνα. Η κληρονομιά του Προέδρου, η ανέγερση διώκτη του γηπέδου και η δημιουργία προπονητικού κέντρου της ΑΕΚ. Τζίμις διαρκείας, ο Χριστοφή θα φτάσει στις 11 σεζόν με το τριφύλι στο στήθος όταν θα εκπνεύσει το νέο του συμβόλαιο το 2021. Ο Αρτηματάς είναι μόνο η αρχή. Στόχος είναι να μπει κυπριακό αίμα στο ρόστερ της ανόρθωσης. Και το στοίχημα του Μπαλταζάρη, η δημιουργία μιας ομάδας που θα φέρει τον κόσμο στα γήπεδα. Θέλει να φτιάξει μια νέα ΑΕΛ, όχι με πολλές αλλαγές, αλλά με νέο στυλ παιχνιδιού, με στόχο να κοιτάζει στα μάτια όλους τους αντίπαλούς της. Θέματα από τον Goal News του Φιλελεύθερου. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι να πάμε στην πρώτη σας ενημέρωση. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Δήμητρα Μακρυγιάννη. Την τελευταία του πνοή άφησε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής σε ηλικία 99 ετών ο πρώην Πρωθυπουργός και επίτιμος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο καιρό η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί. Βρισκόταν στο σπίτι υπό ιατρική παρακολούθηση και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας καθόριζε το πρόγραμμά του ώστε να βρίσκεται όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες δίπλα στον πατέρα του.
Υποπενθήμερη κράτηση τέθηκε ο 25χρονος οδηγός του δεύτερου διπλοκάμπινου που ενεπλάκη στο τριπλό θανατηφόρο δυστύχημα στη Λεμεσό. Η σύλληψη δεν έγινε πάντως για το τροχαίο, αλλά γιατί ο 25χρονος φέρεται πριν από το δυστύχημα να ξυλοκόπησε οδηγό ταξί. Η αστυνομία αναζητεί μάρτυρα που να βοηθήσει στη διερεύνηση του φοβερού δυστυχήματος. Υποσύλληψη. Τελείω 25χρονος οδηγός του δεύτερου διπλοκάμπινου αυτοκινήτου που ενεπλάγει στο φοβερό τροχιό δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους η Ανδρέας Γιασεμή 32 ετών, Δημήτρη Σάβα επίσης 32 ετών και ο Παναγιώτης Στεφάνου 23 ετών. Εναντίον του 25χρονου εκτελέστηκε ένταλμα σύλληψης ενώ νοσηλευόταν στην ιδιωτική κλινική όπου είχε μεταφερθεί μετά το δυστύχημα. Όχι για την υπόθεση του τροχαίου, αλλά για υπόθεση ξυλοδαρμού, η οποία φαίνεται να εκτυλίχθηκε μερικές ώρες πριν από το τροχαίο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, 25χρονος φέρεται να είχε χτυπήσει οδηγό ταξί στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε ο οδηγός ταξί, ο 25χρονος οδηγούσε με χαμηλή ταχύτητα. Όταν ο οδηγός του ταξί κόρναρε και τότε ο ύποπτος κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και τον χτύπησε στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Εντός του οχήματος επέβαιναν ακόμη δύο πρόσωπα σύμφωνα με την αστυνομία. Ο οδηγός ταξί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο τμήμα πρώτων βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, όπου του έγινε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία. Ο 25χρονος στη συνέχεια φέρεται να άλλαξε αυτοκίνητο με το οποίο λίγες ώρες αργότερα συγκρούστηκε με το διπλοκάμπινο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι τρεις νεαροί που έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος ισχυρίζεται ότι πέρασε με πράσινο τα φώτα τροχέας, ενώ ο συνοδηγός φαίνεται να μην συνεργάζεται με τους ανακριτές για το δυστύχημα. Η αστυνομία καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε για το θανατηφόρο δυστύχημα να επικοινωνήσει με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή στην γραμμή του πολίτη 1460. Το επαρχιακό δικαστήριο Λεμεσού, το οποίο συνεδρίασε στην ιδιωτική κλινική, διέταξε την κράτησή του για περίοδο 5 ημερών για την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, δημόσια εξύβριση, αλόγιστη και επικίνδυνη οδήγηση χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Λαύρος κατά πάντων ο άντρος Κυπριανού. Επικρίνει πρόεδρο της Δημοκρατίας και δυσία ότι άφησαν τον Κυπριακό για τις εκλογές, ενώ αποκαλεί την συμφωνία γύρω από την υποψηφιότητα Παπαδόπουλου συνεργασία για την καρέκλα. Άλλοι ασχολούνται με τις εκλογές, απαντά ο Νίκος Αναστασιάδης. Εντείνεται η αγωνία για την τετράχρονη Μαρία Ελένη που παραμένει άφαντη εδώ και ένα μήνα. Να έρθει σε επαφή με το παιδί τη ζήτησε η μητέρα της τετράχρονης από τους Νορβηγούς δικηγόρους του πατέρα. Πέρασε κιόλας ένας μήνας από την απαγωγή της τετράχρονης Μαρία Ελένης. Οι έρευνες της αστυνομίας για τον πεισμό της δεν απέδωσαν καρπούς και η οικογένειά της μετά την ολοκλήρωση και τον δαλμάτο σύλληψης όλων των υπόπτων για την υπόθεση έχει αρχίσει να βρίσκεται σε απόγνωση. Όπως γνωρίζει ο Α, η απελπισμένη μητέρα ζήτησε να έρθει με οποιοδήποτε τρόπο σε επαφή με τη μικρή για να δει απλά αν είναι καλά. Έχει κάνει προσπάθειες η μητέρα μέσω των δικηγόρων του πατέρα στην Νορβηγία να δει αν μπορέσει να έρθει σε επαφή με τη μικρή ή αν θα επιτρέψει ο πατέρας που ισχυρίζεται πως έχει μαζί του τη μικρή να μιλήσει μαζί της στο Skype ή στο τηλέφωνο. Αλλά δυστυχώς ακόμα δεν είχαν καμία ανταπόκριση. Ο δικηγόρος της οικογένειας περιγράφει στον Α τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικογένεια. Λαμβάνεστε ότι η μητέρα ανησυχεί πάρα πολύ για την κόρη της και ανησυχεί πάρα πολύ και για την συναισθηματική της κατάσταση. Σίγουρα είναι σε ένα χώρο άγνωστο για την ίδια, με πρόσωπα ουσιαστικά άγνωστα, μακριά από το σπίτι της, μακριά από την οικογένεια της, μακριά από το σχολείο της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μέχρι σήμερα είχαν συλληφθεί συνολικά 7 πρόσωπα, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα, ενώ δεν αποκλείεται να συλληφθούν εκ νέου και να κατηγορηθούν για ανάμειξη στην απαγωγή της τετράχρονης. Άρα από αυτήν την άποψη, δηλαδή του εντοπισμού των προσώπων που έχουν εμπλακεί, η αστυνομία θεωρεί ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ προχωρημένο στάδιο. Το ζητούμενο όμως τώρα δεν είναι να κατηγορηθεί κανένας, το ζητούμενο να βρεθεί ασφαλής η Μαρία. Υπενθυμίζεται ότι το ανώτατο δικαστήριο της Νορβηγίας αποφάσισε ότι η Νορβηγία δεν ήταν ποτέ ο τόπος διαμονής της ανήλικης και άρα η αίτηση για την κηδεμονία της θα πρέπει να εξεταστεί από τα κυπριακά και όχι από τα νορβηγικά δικαστήρια. Ο Νορβηγός πατέρας της τετράχρονης είχε ασκήσει μια σειρά από εφέσεις κατά σχετικών αποφάσεων των δικαστηρίων της Νορβηγίας για το θέμα, οι οποίες όλες απορρίφθηκαν από το ανώτατο δικαστήριο και πλέον έχει εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα της χώρας.
Ανακοινώθηκε από το Κρεμλίνο η νέα ενεργειακή συμφωνία Ρωσίας-Τουρκίας και η δημιουργία πυρηνικού εργοστασίου στην περιοχή του Ακούγιου. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στη συμφωνία για τη δημιουργία αρρωγού φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου και Ισραήλ. Τελεσίγραφο 2 εβδομάδων δίνει το Βερολίνο στον Ερντογάν προκειμένου να επιτρέψει στους Γερμανούς βουλευτές να επισκεφθούν τη βάση του Ιντσιρλίκ. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση του έδωσε οδικό χάρτη διάρκειας 12 μηνών με στόχο να βελτιωθούν οι μεταξύ της σχέσεις τους. Και να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Με μία ακόμη σοβαρή εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 του Πανιωνίου και μία ακόμη αγωνιστική πριν το φινάλι των play-off έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα για να αποφύγει τους προκριματικούς του Europa League στις αρχές Ιουλίου. Η ΑΕΚ, αν και έχασε πέναλτι με τον Χριστοδουλόπουλο, νίκησε 1-0 τον ΠΑΟΚ και θα διεκδικήσει την τελευταία αγωνιστική των play-off την πρώτη θέση. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με τον Τζόκερ. Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι 10, 29, 35, 36, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 7. Τζάκποτ σημειώθηκε και στην κλήρωση του πρώτου. Ο αριθμός που κληρώθηκε είναι 0, 11, 90, 44. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι συμβαίνουν στην Κύπρο και στον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Πάμε εμείς τώρα να συνδεθούμε με το Super Sport FM και το στούντιό του. Πίσω από τα μικρόφωνα βρίσκεται από τις 7 ώρα το πρωί ο Άλκης Μπότσος. Άλκη μου, καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλημέρα. Από πού να ξεκινήσουμε, το αφήνω σε σένα. Αγωνιστικά, εδώ στα δικά μας έχουμε ολοκληρωθεί τα πάντα. Πλέον είμαστε σε προγραμματισμό. Νέος προπονητής στο ΑΠΟΕΛ που έχει έρθει από χτες και. Μπράβο. Σήμερα θα δώσει την πρώτη συνέντευξη τύπου. Τι 10 λέει το πρωί, έτσι. Ο νέος προπονητής. Εντάξει, είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει κάποια καλά δείγματα γραφή στο πρόσφατο παρελθόν. Έχει δουλέψει, έχει πάρει πρωταθλήματα στο Βέλγιο με την Γκένκ. Δούλευε στη Φέγενορτ στην Ολλανδία και στην Ναϊμέγγεν επίσης στην ίδια χώρα όπου από το πουθενά την είχε βγάλει στην Ευρώπη τη συγκεκριμένη ομάδα. Έχει παίξει και σε ομίλους. Γενικά ένας προπονητής με καλές παραστάσεις. Η τελευταία του δουλειά ήταν μαζί με τον Dick Advocaat, τον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό της Ολλανδίας. Ήταν συνεργάτης του στην Τουρκία, στην Φενέρ. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος θα φέρει κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια στο ΑΠΟΕΛ, γιατί είναι και προπονητής που του αρέσει πολύ η πειθαρχία. Θα τον δούμε σιγά σιγά, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Σίγουρα υπάρχουν έτσι πολλές προσδοκίες όσο αφορά την παρουσία του στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ ως ήθης, δε, γιατί το ΑΠΟΕΛ έχει γενικά πολλές προσδοκίες στο ξεκίνημα οποιασδήποτε χρονιάς και πλέον με Ολλανδό προπονητή στον πάγκο του. Μάλιστα. Δεν σε ακούω ενθουσιασμένο όμως. Γιατί πράγμα. Με τον προπονητή. Με τον Μπέιν. Ναι. Κοίταξε, όχι, εγώ δεν τον ξέρω. Είναι ένας προπονητής ο οποίος από αυτά που γνωρίζω είναι ένας καλός προπονητής. Απλά πάντα θα πρέπει να δεις και το δείγμα γραφή σε μια χώρα που δεν έχει ξαναδουλέψει. Εντάξει, είναι και αυτό ένα θέμα. Στο ΑΠΟΕΛ, βέβαια, το κίνητρο το μεγάλο για τον ίδιο ήταν το γεγονός ότι η ομάδα τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά σε ομίλους και πάει η Ευρώπη είτε στο Champions League είτε στο Europa League. Είναι ένας προπονητής ο οποίος, θυμίζω, ήταν πολύ ψηλά στη λίστα της Ομόνιας τον Ιανουάριο, αλλά δεν είχε προχωρήσει τότε λόγω του οικονομικού, γιατί ήταν ψηλό το συμβόλαιο το οποίο γενικά θέλει ο Μπέιν και προχώρησε σε άλλες λύσεις η Ομόνια. Οπότε, εντάξει, ξαναήρθε το όνομα στην επικαιρότητα, τον έκλεισε το ΑΠΟΕΛ, ήταν μέσα στους τρεις που είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θέλει το ΑΠΟΕΛ και από εκεί πέρα. Προχωράει με αυτόν. Να μείνουμε στο ΑΠΟΕΛ. Αυτόν τον Μπέν, τον επιθετικό του Πανιωνίου, που είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό και για τον οποίο φέρεται να ενδιαφέρεται το ΑΠΟΕΛ. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός και το ΑΠΟΕΛ έχουν γενικά καλές σχέσεις τα τελευταία χρόνια και θυμίζω ότι ο Γιαννιώτας είναι εδώ και μια διετία και βάλε δανεικός από τον Ολυμπιακό στο ΑΠΟΕΛ. Τώρα, το ότι το ΑΠΟΕΛ μπορεί να πάρει κάποιον δανεικό από τον Ολυμπιακό, εγώ δεν το θεωρώ κάτι το δύσκολο, γιατί υπάρχει αυτή η συνεργασία των δύο ομάδων. Αν θα είναι ο Μπεν ή αν θα είναι κάποιος άλλος, σήμερα γράφουμε στη Σπορντέι και για έναν Γάλλο αμυντικό, τον Κλόντι Ελνά, ο οποίος παίζει στην Κροατία και ο προπονητής του εκεί, στην Δυναμό Ζάγκρεμπ, είπε ότι ο παίκτης έχει πρόταση από το ΑΠΟΕΛ για να πάει δανεικός από τον Ολυμπιακό. Τώρα, να ακούσουμε πολλά τις επόμενες μέρες. Θα κρατάμε μικρό καλάθι. Ο Μπεν,
αν δεν κάνω λάθος, επειδή ήταν στη Βέρεια πριν να πάει στον Ολυμπιακό, είχε ένα πρόβλημα κάποια στιγμή υγείας, το ξεπέρασε, νομίζω καρδιολογικό πρόβλημα ήταν. Το ξεπέρασε και πήγε στον Πανιόνιο που έπαιξε ποδόσφαιρο. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, γρήγορος. Τώρα, αν είναι αυτός ο παίκτης που ψάχνει το ΑΠΟΕΛ, γιατί ούτως ή άλλως για τον επιθετικό στη θέση του Πιέρου έχει πάρει τον Μίκαελ ποτέ, είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει μέσα στο σύντομο διάστημα, γιατί το ΑΠΟΕΛ ξεκινάει, αν θυμάμαι καλά, 8 Ιουνίου την προετοιμασία ενώ τα εργομετρικά, που σημαίνει ότι θα πρέπει σχετικά γρήγορα οι μεταγραφές οι καινούργιες να αρχίσουν να έρχονται στην Κύπρο. Μάλιστα. Άλλη και από την άλλη βλέπουμε και τον Πάμπο Χριστοδούλου να έχει φουλάρει τις μηχανές. Πριν πάμε να ρωτήσω, να διευκρινίσω κάτι πριν πάμε στην Ομόνοια. Το ότι καθυστερεί, σύμφωνα με αυτά που βλέπω τα δημοσιεύματα είναι η ερώτηση, το ότι καθυστερεί η ανανέωση του νεκτάριου του Αλεξάνδρου σημαίνει κάτι, ναι. Γιατί υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες στον ΑΠΟΕΛ. Όχι. Από ανανέωση είναι ο νεκτάριος Αλεξάνδρου, νομίζω ότι δεν θα έχει θέμα να κλείσει. Δεν έχω ακούσει κάτι ότι θα χαλάσει κάτι. Νομίζω θα μείνει. Ναι, όχι, έτσι είναι, αλλά όλο τώρα θα είναι, σήμερα θα είναι, αυτές τις μέρες θα είναι και ακόμα. Εντάξει, μα και σε άλλους παίχτες έχει γίνει έτσι και σε άλλες ομάδες ή και στο ΑΠΟΕΛ μπορεί να έχει συμβεί. Όταν κάτι φαίνεται ότι δεν πάει καλά, νομίζω θα το μαθαίναμε. Δεν έχει βγει κάτι έτσι προς τα έξω. Τουλάχιστον μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μάλιστα. Να πάμε και στην Ομόνοια που βλέπουμε τον Πάμπο Χριστοδούλου Άλκη να είναι γεμάτος ενέργεια και να οργανώνει τη νέα σεζόν. Εντάξει, στην Ομόνοια με το πάσο τους πάνε γενικά, γιατί από τη στιγμή που δεν έχει Ευρώπη και είναι και πιο πίσω η προετοιμασία κλπ. Έχουν το χρόνο να δουν τις μεταγραφές. Στην Ομόνοια περιμένουμε να δούμε λύσεις συμβολέων, γιατί υπάρχουν παίχτες στους οποίους θα τους διώξει, δηλαδή το Σοηλέδη, το Βίντρα, τον Παντελιάδη. Παίχτες οι οποίοι θέλουν λεφτά, έχουν την επόμενη χρονιά συμβόλαια και δεν φεύγουν αν δεν τους δώσουν λεφτά. Άρα προσπαθούν να συμφωνήσουν μαζί τους όσο το δυνατόν με μικρότερο ποσό, όχι να τους δώσουν ολόκληρο το συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς. Ο Κλέιτον, παραδείγματος χάρη, ο οποίος αποχώρησε, είπε ότι εγώ δεν θέλω το συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς. Θέλω να με πληρώσετε όσα δούλεψα μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι και το τέλος Μαΐου. Και εντάξει, προς τιμήν του παίχτη ζήτησε κάτι τέτοιο τώρα. Οι ποδοσφαιριστές πάντα παίρνουν τα δεδουλευμένα τους, θέλουν και κάτι παραπάνω όταν έχουν συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Γενικά νομίζω ότι υπάρχει, έτσι είναι λίγο, υπάρχει μια βεβαιότητα στις αποχωρήσεις των παικτών της Ομόνοιας όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Νομίζω όμως θα βρεθεί ο τρόπος, τέλος πάντων, να λυθεί το συμβόλαιο και να προχωρήσει με καινούριες μεταγραφές, γιατί στην Ομόνοια έχω την εντύπωση θα δούμε τουλάχιστον 15 καινούριους παίχτες την επόμενη χρονιά. Μια χαρά. Και θα είναι και έτσι και δύσκολο το έργο της τεχνικής ηγεσίας. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο για το ΑΠΟΕΛ. Πότε ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις? Μέσα Ιουλίου. Για όλες τις μέσα Ιουλίου. Πρώτη ξεκινάει η ΑΕΛ και η ΑΕΚ, 29 Ιουνίου το πρώτο παιχνίδι, νωρίς. Και το ΑΠΟΕΛ με τον Απόλλωνα μέσα Ιουλίου, 12 και 13 Ιουλίου, κάτι τέτοιο. Είστε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Από τις υπόλοιπες ομάδες, τι είναι αυτό που ξεχωρίζει, Άλκη, και πρέπει να πούμε? Εντάξει, δεν έχουμε κάτι μεταγραφικό, τουλάχιστον για σήμερα. Βασικά δεν έχουμε τίποτα μεταγραφικό, δεν βγαίνει κάτι καινούριο όσο αφορά παίκτες κλπ. Όλοι ψάχνονται, ειδικά με τους. Τώρα, αυτή τη στιγμή, η εβδομάδα αυτή, να ξέρετε το εξής, ότι 31 Μαΐου λήγουν συμβόλαια. Λήγουν τα συμβόλαια των παίκτων για την αγωνιστική περίοδο. Άρα, όσοι παίκτες έχουν κλείσει με άλλες ομάδες, θα ανακοινωθούν 1η Ιουνίου για το τυπικό. Επίσης, είναι μια εβδομάδα η οποία σχεδόν σε όλες τις ομάδες θα προσπαθήσουν να κλείσουν τις εκκρεμότητες με τους παίκτες τους οποίους θέλουν να κρατήσουν και του χρόνου ή να τους διώξουν. Άρα από τι είναι σήμερα Δευτέρα, από την Πέμπτη και μετά θα αρχίσουν να σκάνε οι ανακοινώσεις μεταγραφών ή ανανεώσεις η μία πίσω από την άλλη. Μαζεμένες εννοώ, γιατί και τώρα έχουμε διάφορα, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με αυτό που θα έχουμε από την 1η Ιουνίου. Μάλιστα. Και Άλκη, να μας πεις και ένα σχόλιο για το μεγάλο τελικό του Champions League το Σάββατο, 3 Ιουνίου. Εντάξει, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Στη σκιά της τρομοκρατίας γίνεται ο χαμός. Δηλαδή, επικοινώνησα με ένα φίλο μου ο οποίος μένει κοντά στο Cardiff. Μου λέει ότι γίνεται ο χαμός, λέει, εδώ και μέρες. Είναι παντού δρακόντια τα μέτρα, υπάρχουν προληπτικοί έλεγχοι. Μπαίνουν μάλιστα σε κάποια μαγαζιά μέσα και τους ελέγχουν. Εντάξει, όχι τους κάνουν έλεγχο, δεν παίρνουν από τα σκάνερ από τις. Όπως το αεροδρόμιο, εν πάση περιπτώσει, αλλά τους ελέγχουν να δουν τι γίνεται. Φοβούνται πάρα πολύ για τρομοκρατικό χτύπημα. Νομίζω ότι θα είναι μια
στρατιωτική ζώνη ολόκληρο το Κάρντιφ τις επόμενες μέρες. Και είναι κρίμα γιατί πέρσι, όταν είχα πάει Μιλάνο στον τελικό, ουδείς ασχολείται με τέτοια θέματα. Πανηγυρίζαν, έκαναν πάρτι σε όλη την πόλη, υπήρχαν παντού σημεία με το κύπελο, με διάφορα events από την UEFA και το πανηγύρισαν. Φέτος δεν θα είναι αυτό το σκηνικό. Ή τουλάχιστον αν είναι, θα είναι περιορισμένο σε σχέση με πέρσι. Και θα είναι και για πρώτη φορά ο τελικός του Champions League που θα διεξαχθεί με κλειστή την οροφή. Φοβούνται στην UEFA επίθεση με drones από τους τζιχαντιστές ή εν πάση περιπτώσει από τους επίδοξους τρομοκράτες και θα κλείσουν την οροφή του Millennium σε, έτσι, θέλοντας να βρουν ουσιαστικά έναν τρόπο να προφυλακτούν από κάτι τέτοιο. Γενικά νομίζω ότι δεν θα πω θα είναι ένας τελικός του τρόμου, αλλά δεν θα έχει καμία σχέση με τα παιχνίδια τα οποία έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά το κλίμα. Τρομοκρατία, σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το να ξέρουν, να έχουν κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί να γίνει επίθεση με drones και τα οποία θα μεταφέρουν αυτοσχέδιους σε κριτικούς μηχανισμούς και να κλείνουν την οροφή. Φανταστείτε τώρα τι μπορεί να είναι και τα υπόλοιπα μέτρα. Που βασικά θα πρέπει να έχεις πολύ υπομονή για να μπεις μες στο γήπεδο. Και αν δεν τους αρέσει η φάτσα τους, νομίζω ότι σε έχουν κόψει και σε έχουν στείλει στην πλατεία να δεις το παιχνίδι. Ή κάπου αλλού. Και αγωνιστικά ποιον βλέπεις, νικητή? Δεν μπορώ να ξέρω. Εντάξει, όποιος και να το πάρει, δίκαια θα το πάρει. Γιατί εδώ που φτάσαμε είναι οι δύο καλύτερες ομάδες φέτος στη διοργάνωση. Και η Ρεάλ και η Γιουβέντους. Είχαμε στο μπάσκετ Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, εντάξει, ουσιαστικά είναι ο πρώτος τελικός ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τώρα ξεκινάει η σειρά των αγώνων. Έχει το πλεονέκτημα της έδρας ο Ολυμπιακός, ο οποίος κέρδισε με 5 πόντους διαφορά, 63-58, σε ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω και από το σκορ τα λέει όλα. Δηλαδή το θέαμα δεν ήταν καλό, γενικά κινήθηκε σε πολύ λεπτές ισορροπίες. Είχαν και οι δύο ομάδες στα 10 λεπτά τους. Ο Ολυμπιακός άντεξε περισσότερο στο τέλος και σε ένα τέταρτο δεκάλεπτο, το οποίο το θέαμα ήταν και κακό και έγιναν και φάουλ γενικά, το σκορ μόνο σε αυτή την περίοδο ήταν 15-8, που σημαίνει ότι μόνο μπάσκετ δεν παίχτηκε. Και εκεί ουσιαστικά κρίθηκαν τα πάντα, γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι εκείνη την ώρα ήταν πίσω στο σκορ. Κατάφερε όμως να το γυρίσει και να κάνει το 1-0 στην σειρά των αγώνων. Μάλιστα. Χάλκη μου, καλή σου ημέρα, καλή συνέχεια. Καλή σε σένα και στους ακροατές Super Sport FM. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, και από τον Άλκη Μπότσο. Πάμε τώρα στο στούντιό μας στην Αθήνα, στον Σπύρο Λάμπρο, να τον καλημερίσουμε, να το ευχηθούμε. Καλή εβδομάδα. Σπύρο, καλημέρα, Σπύρο, καλή εβδομάδα. Καλή σου εβδομάδα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαστε Μάθαμε καλά. Και τη δυσάρεστη είδηση πρωί-πρωί. Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Εντάξει, παιδιά, 99 ετών, έφυγε πλήρης ημερών, έχοντας 4 παιδιά και πάρα πολλά εγγόνια και δυσέγγωνα. Μάλιστα, η ανακοίνωση της οικογένειας είναι και συγκινητική, γιατί λέει έφυγε μία η ώρα περιστοιχισμένος από ανθρώπους που τον αγαπούσαν. Και νομίζω ότι κάθε άνθρωπος θέλει να φεύγει έτσι, περιστοιχισμένος από τους ανθρώπους του, από τα παιδιά του, από τα εγγόνια του, από τα δυσέγγωνά του, 100 χρονών. Ένας πολύ μεγάλος Έλληνας πολιτικός, γεννήθηκε 18 Οκτωβρίου 1918, παρακαλώ, στα Χανιά. Εκεί μεγάλωσε, είχε πολύ έντονο αντιδικτατορικό αγώνα, συνελήφθη μάλιστα από την Χούντα, αναγκάστηκε να φύγει στο εξωτερικό, όταν επέστρεψε συνελήφθη ξανά. Αποφυλακίστηκε στη μεταπολίτευση, έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας το 1984 και άφησε την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας το 1993, όπου έγινε και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και από τότε δεν σταμάτησε ποτέ, παιδιά, να παρεμβαίνει με το δικό του τρόπο στην πολιτική κονίστρα της χώρας. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε προτείνει, παιδιά, τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, αυτές που βλέπουμε τώρα, που μας τις βάζουν οι Ευρωπαίοι, τις είχε προτείνει το 1992. Είχε πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, τέτοιες συντάξεις δεν μπορεί να παίρνει ο Έλληνας από τη στιγμή που υπάρχουν αυτοί οι μισθοί. Πρέπει να αλλάξουμε όλο το σκηνικό, έτσι ώστε ο Έλληνας να δουλεύει είτε πιο πολύ, είτε να αυξήσουμε τους μισθούς με το γεγονός ότι θα έρχονταν κάποιες επενδύσεις, για να μπορέσουμε σταδιακά να τους δίνουμε και τέτοιες συντάξεις.
συντάξει. Επίσης είχε πει ότι δεν είναι δυνατόν να φεύγουν άνθρωποι και να πηγαίνουν σε σύνταξη από 45, 50, 55 ετών. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ή θα πρέπει οι εισφορές τους να είναι τεράστιες, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει, ή θα πρέπει να αλλάξουμε όλο αυτό το καθεστώς. Του επιτέθηκαν πάρα πολύ έντονα τότε. Μάλιστα, πλήρωσε ουσιαστικά και την ήττα του από αυτές τις απόψεις. Οπότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αποχώρησε από την πολιτική σκηνή, από την αρχή της Νέας Δημοκρατίας τότε, το 1993, μετά από αυτές τις απόψεις, πλήρωσε με την ήττα του. Αλλά όμως, παιδιά, αυτά που έλεγε τότε φαίνεται ότι τώρα βρίσκουν απόλυτη εφαρμογή και ίσως, αν τα είχαμε κάνει τότε, να είχαν αλλάξει πολλά πράγματα. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα γενικά παίρνουμε πράγματα που ίσως έπρεπε να είχαν γίνει παλιότερα και λέγαμε ότι τότε το είπε αυτός, που τότε όμως είτε του είχαμε επιτεθεί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε τον είχαμε λιδωρήσει, είτε είχαμε πει ότι όλα αυτά που λέει δεν έχουν καμία βάση. Λοιπόν, δεν έχουμε στοιχεία, παιδιά, για το πότε και πληροφόρηση για το πότε θα γίνει η κηδεία και πού θα γίνει η ταφή. Έχω την αίσθηση, επειδή είχα καλύψει και την κηδεία της συζύγου του, έφυγε 5 χρόνια μετά το θάνατο της συζύγου της Μαρίκας Μητσοτάκη, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Έχω την αίσθηση ότι η κηδεία θα γίνει στο Κολωνάκι, στον Άγιο Διονύσιο, και η ταφή θα γίνει στη γενέτειρά του στα Χανιά της Κρήτης. Νομίζω ότι αυτό είχε ζητήσει και ο ίδιος και εκεί θα γίνει ταφή από την οικογένεια. Θα έχουμε μέσα στην ημέρα ουσιαστικά ενημέρωση και πληροφόρηση γι' αυτό. Τώρα, αυτό ήταν το θέμα που έσκασε, που λέμε και εμείς δημοσιογραφικά, μέσα στο βράδυ. Η εξέλιξη που είχαμε ως το θέμα του κυρίου Παπαδήμου είναι ότι του πρώην Πρωθυπουργού, μετά την βομβιστική επίθεση, να θυμίσουμε σε όσους δεν είχαν παρακολουθήσει, ότι σήμερα λοιπόν ο κύριος Παπαδήμος βγαίνει από την εντατική, θα είναι στο 10ο όροφο του Ευαγγελισμού. Χτες είχε πάει την τρομοκρατική, έκανε φίλο και φτερό όλο το δωμάτιο να δει αν υπάρχουν. Δεν ξέρω τι ήθελε να δει, να ελέγξει το δωμάτιο ουσιαστικά. Για πιο πολύ για κανόνες, να τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας. Ο κύριος Παπαδήμος λοιπόν θα φτάσει στο 10ο όροφο σήμερα κατά τις 10-11 το πρωί. Θα βγει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Χτες υποβλήθηκε σε δεύτερο χειρουργείο για να γίνει καθαρισμός στα τραύματα. Μιλάει κανονικά, έχει πολύ καλή επαφή. Μάλιστα, είπε στους γιατρούς ότι νιώθω πάρα πολύ τυχερός που δεν τραυματίστηκα περισσότερο. Θεωρούσε ο ίδιος ότι μπορεί να είχε και σκοτωθεί. Οι πληροφορίες που βγαίνουν για το φάκελο είναι συγκεκριμένες. Αν τελικά πέρασε από τη Βουλή και πέρασε από το μηχάνημα εκεί και δεν ήλεγξε το συγκεκριμένο μηχάνημα, ότι υπήρχε η εκρηκτική ύλη μέσα στο φάκελο βιβλίο. Ήταν ουσιαστικά, παιδιά, ένα βιβλίο, όπως προηγούμενες φορές το είχαν σκάψει, όπως λέγαμε, στο κέντρο. Είχαν βάλει την εκρηκτική ύλη. Το βιβλίο, μάλιστα, αφορούσε τη σφαγή του διστόμου το 1944 από τους Γερμανούς. Είχε συμβολικό χαρακτήρα, όπως λένε τουλάχιστον οι αρχές. Αυτό το βιβλίο του έστειλαν, λοιπόν, του κυρίου Παπαδήμου, με διεύθυνση, με αποστολέα ουσιαστικά από την Ακαδημία Αθηνών, όμως η διεύθυνση του αποστολέα ήταν στο Κολωνάκι, διεύθυνση η οποία υπάρχει, ωστόσο ο αποστολέας ήταν εικονικός, ένα όνομα που δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση. Ήταν αντίστοιχο, παιδιά, με το πακέτο που είχε πάει στο Σόιμπλε. Τότε ο αποστολέας είχε εμφανιστεί στο φάκελο πάνω ο Άδωνης Γεωργιάδης και στο Δουνουτού ο αποστολέας είχε εμφανιστεί ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας. Τώρα, υπήρχε κι άλλος ένας φάκελος που βγήκε τώρα στη δημοσιότητα, ο οποίος είχε πάει στο Μιλάνο, πάλι από την Ελλάδα. Όμως εκεί τον είχαν εντοπίσει οι ιταλικές αρχές, ένα οίκο αξιολόγησης. Πήγανε, τον εξουδετέρωσαν πριν φτάσει στα γραφεία. Όσον αφορά στον κύριο Παπαδήμο, τώρα θα δώσει είτε σήμερα είτε αύριο κατάθεση. Έχουν βρει υπολείμματα, κάποια κομμάτια από τα γραμματόσημα που υπήρχαν πάνω στο φάκελο. Θεωρούν οι αρχές ότι από εκεί μπορεί να βρουν DNA και να φτάσουν στους τρομοκράτες και ουσιαστικά να βρουν τη γιάφκα από όπου έχουν φύγει όλα αυτά τα τρομοδέματα τον τελευταίο καιρό προς την Ευρώπη. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, εκτός από ένα πάρα πολύ κακό καιρό που έριξε πάρα πολύ τη διάθεση των περισσότερων εδώ, ήταν το γεγονός ότι είχαμε και εισαγγελική έρευνα για κάποιες αναρτήσεις που έγιναν στο Facebook. Ειδικά μια ανάρτηση του ειδικού γραμματέα της Ένωσης των Δημοσιογράφων, του κ. Φιλιππάκη, ο οποίος έγραψε ότι δεν θα με χάλαγε να υπήρχε για μια βόμβα στα πόδια του Στουρνάρα. Ο Στουρνάρας είναι ο κεντρικός τραπεζίτης της Ελλάδος. Ο κύριος Στουρνάρας έκανε καταγγελία στον εισαγγελέα και στον κύριο Τόσκα, που είναι ο υπουργός προστασίας του πολίτη. Ο κύριος Τόσκας, ο υπουργός, το πήγε στον εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα έγινε προκατακριτική έρευνα. Υπήρχε και κάποια σχόλια ότι μάλλον τον συνέλαβαν τον κύριο Φιλιππάκη. Τελικά καμία σύλληψη δεν έγινε. Γίνεται όμως μια
ένας έλεγχος για να δουν αν έχει τελεστεί αξιόπινη πράξη σε όλα αυτά που έχουν γραφτεί στο Facebook και στο Twitter, γιατί θέλω να σας πω ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες αναρτήσεις εναντίον του κυρίου, του πρώην Πρωθυπουργού και εναντίον του κυρίου Στουρνάρα, αν δηλαδή υπάρχει προτροπή σε πράξεις βίας. Σε αυτή την περίπτωση τότε παρεμβαίνει ο εισαγγελέας και μπορούν να γίνουν συλλήψεις. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουμε συλλήψεις, δεν έχει προχωρήσει περισσότερο το θέμα. Είναι και ακραίο όμως από την άλλη μεριά, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι ανθρώπινη ζωή, παιδιά, ασχετά με το τι έχει κάνει, αν έχει δώσει κάποιες διαταγές, αν είχε κάποιες θέσεις στην κυβέρνηση που ίσως να μην βοήθησαν τη χώρα είτε στο οικονομικό είτε στο κοινωνικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα όμως είναι ακραίο και η δική μου άποψη είναι, και πόσο μάλλον όταν είσαι και δημοσιογράφος, να λες ότι δεν θα με χάλαγε να είχε μια βόμβα και ο στην ουσία, δηλαδή, ο Παναγιώτης, τώρα κακά τα ψέματα, είναι σαν να προτρέπεις και να δείχνεις έτσι το. Βέβαια, εδώ υπάρχει και άλλη πλευρά. Ο κύριος Πολάκης, ο Υπουργός Υγείας, δεν πήγε εναντίον του κυρίου Φιλιππάκη. Αντιθέτως, ηρωνεύτηκε την δικαιοσύνη και είπε ότι έχετε επιλεκτική μνήμη και τώρα έχετε παρέμβει στην ιστορία του κυρίου Φιλιππάκη, ενώ σε άλλες ιστορίες δεν έχετε παρέμβει. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, που παλιά ήταν στο άρμα του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και πρόεδρος της Βουλής και η ίδια δεν καταδίκασε το συγκεκριμένο γεγονός. Δεν καταδίκασε δηλαδή τη βομβιστική επίθεση. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα και εδώ βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, η αντιπολίτευση και λέει ότι ορίστε έχετε δικούς σας ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν την τρομοκρατία και όλα αυτά. Τέλος πάντων, είναι πολύ λεπτές έννοιες για να τα περνάμε τόσο απλά. Έχουμε μια βομβιστική επίθεση σε έναν άνθρωπο, κινδύνευσε η ζωή του. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οποιοδήποτε χαρακτηρισμός το φορτώνεται αυτός που τον ανεβάζει, αυτός που τον γράφει και από εκεί και πέρα καλό είναι να τον δικαιολογεί. Πόσο μάλλον όταν έχεις και μια πολύ σοβαρή θέση και εκπροσωπείς εκατοντάδες άλλους δημοσιογράφους. Έχουμε δημοκρατία, η δημοκρατία είναι ένα πολύ ακριβό πολίτευμα και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πρέπει να τον προστατεύουμε. Ταπεινή μου άποψη. Πάμε να δούμε τώρα τι γινόταν στην Κρήτη και θέλω αυτό το βίντεο που θα δούμε να το δει και η Δήμητρα πιο πολύ. Θέλω περισσότερο την άποψή της αυτό. Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπήρχε ένας πατέρας ο οποίος είχε αλυσοδέσει την κόρη του στο καλοριφέρ. Την είχε δέσει από το χέρι με χειροπέδες στο καλοριφέρ για να μην φύγει. Και τελικά υπήρχε και βίντεο από όλο αυτό. Γιατί ο πατέρας είχε βάλει παιδιά βίντεο, είχε βάλει κάμερες μέσα στο σπίτι για να παρακολουθεί τη σύζυγο και τα παιδιά του. Και μάλιστα σε αυτό το βίντεο καταγράφηκε το γεγονός ότι χτυπούσε ανελαίητα το κορίτσι του αλλά και τη σύζυγό του, είτε με ξύλα, είτε με τα χέρια, είτε με κλωτσιές, είτε τις βροντοκοπούσε. Δεν ξέρω αν βλέπετε και τις εικόνες. Τα βλέπουμε. Και μάλιστα τις είχε δέσει, την είχε δέσει την κοπέλα τρεις μέρες. Γιατί? Για να μην βγει έξω και δει ο κόσμος τις μελανιές που είχε σε όλο της το πρόσωπο και τα αγδαρσίματα και τη ρωτήσουν τι έπαθες. Οπότε, αν μιλάει η κοπέλα, τότε ήξερε ότι θα παρέμβει η αστυνομία να τον συλλάβει. Κατάφερε η μητέρα μετά τις τρεις μέρες και αφού τις απελευθέρωσε να πάει στην αστυνομία να καταγγείλει τα πάντα όπως σας έλεγα. Και μάλιστα τους είπε ότι έχει οπλίσει σε εισαγωγικά όλο το σπίτι με κάμερες για να ξέρει ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, αν κάνουμε τις δουλειές, αν δεν κάνουμε. Εκμεταλλεύτηκαν οι αστυνομικοί φυσικά τις κάμερες, την ίδια την παγίδα του σε εισαγωγικά πατέρα, ο οποίος συνελήφθη, οδηγήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες στη φυλακή, προφυλακίστηκε, θα δικαστεί. Θέλω να σας μεταφέρω μόνο το μήνυμα που έφτασε αμέσως στα αυτιά του, όπως μας μετέφερε η αστυνομική, από τους φυλακισμένους που τον είδανε. Μην τολμήσεις να πεις ξανά ότι είσαι κριτικός εδώ μέσα, δεν θα βγεις ποτέ. Τις εικόνες τις βλέπετε, πώς χτυπούσε το κορίτσι για ασήμαντες αφορμές. Γιατί δεν ήταν ζεστό το φαΐ, γιατί δεν υπήρχε ζεστό νερό, γιατί κάτι το είχε πάει στραβά, χωρίς να φταίνει σε τίποτα. Δηλαδή, αν ένα δείτε τέρας τώρα σαν και αυτόν δεν θέλει και αφορμές με το παραμικρό. Ό,τι και αν είναι, αρχίζει το ξύλο. Εφόσον θέλεις είναι την νόμη μου παιδιά, να πω είναι κάτι, σοκαριστικό. Ότι 18 χρόνια, μιλάμε, είναι αμέτρητα τα χρόνια, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Από αυτές τις ιστορίες θα πρέπει να παίρνουν παράδειγμα και άλλες οικογένειες και άλλα παιδιά και άλλες γυναίκες που ζουν και βιώνουν τη βία καθημερινά στο σπίτι τους, να μιλάνε. Είναι απίστευτο το ότι καταφέρανε τόσα χρόνια και το κρατούσαν μέσα τους και δεν είπαν σε κάποιον κάτι και το ζούσαν όλο αυτό το μαρτύριο. Έκανα μία φορά ένα ρεπορτάζ με μία κοπέλα την οποία ο άντρας τη χτυπούσε με την άγκυρα της βάρκας. Και της λέω από την πρώτη στιγμή που σε χτύπησε, γιατί δεν πήγες στην αστυνομία, έτσι κι αλλιώς οι πληγές σου ήταν τέτοιες που δεν θα τα αμφισβητούσε κανείς. Και μου λέει, κι όμως, μου λέει, με είχε πείσει ότι κάποιες φορές με έδερνε γιατί είχε δίκιο.
Και κάποιες άλλες φορές είχε δίκιο που εγώ δεν είχα καταλάβει ότι είχε δίκιο. Με είχε πείσει ότι έφταιγα, ότι τον στεναχωρούσα, γι' αυτό με έδερνε. Και μάλιστα μου λέει, μετά από κάθε φορά που με χτυπούσε, εγώ αισθανόμουν ενοχές γιατί έλεγα κάτι έκανα που δεν το κατάλαβα και αυτός δικαιολογημένα με δέρνει. Βέβαια εδώ υπάρχει αυτό το καθεστώς και υπάρχει και το καθεστώς ότι υπάρχει ο τρόμος, παιδιά, ο φόβος. Θα πάω στην αστυνομία. Και αν η αστυνομία δεν τον βάλει στη φυλακή, τι θα γίνει? Και γυρίσει στο σπίτι. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για μένα? Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Αυτά σκεφτόντουσαν περισσότερο και αυτό τουλάχιστον είπε η μητέρα, και αυτό δεν είχαν πάει τόσα χρόνια για να καταγγείλουν. Μάλιστα, τώρα από ό,τι ξέρω, η αστυνομία έχει στα χέρια της και άλλα βίντεο, τα οποία είδε ο εισαγγελέας και με συνοπτικές διαδικασίες, περίπου στο δεκάλεπτο, αποφάσισε την προφυλάκησή του. Από εκεί πέρα θα είναι βαρύς ο Πέλικης, αλλά το θέμα είναι πόσο καιρό θα μείνει φυλακή. Θα μείνει, δεν ξέρω, με τις μειώσεις που υπάρχουν, μπορεί να μείνει 4-5 χρόνια. Μετά όταν θα βγει έξω θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί είναι, γιατί να το μαζέψει σπίτι, έχουν πάλι, την οικονομική δύναμη. Απλά θα νιώθουν. Να πάνε να μετακομίσουν. Δεν είναι να το μαζέψει. Είναι το θέμα αν θα βγει και αν θα τις απειλήσει. Αν θα τους, θέλει να τους εκδικηθεί. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει και μια αντίστοιχη προστασία. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχουν αποφασίσει μάλιστα τις επόμενες μέρες να τον πάρουν από τις φυλακές της Κρήτης, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα για αυτόν, και να τον απομακρύνουν, να τον πάνε σε κάποιο άλλο, σε κάποιες άλλες φυλακές, μάλλον στη Στερεά Ελλάδα ή ίσως προς τα πάνω, προς τη Θεσσαλονίκη, να απομακρυνθεί τελείως, να χαθούν τελείως τα ίχνη του, και μετά από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Θα είναι πολύ σκληρά τα πράγματα για τον ίδιο πάντως και στη δίκη, γιατί να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι θέλουν να παρευρεθούν στη δίκη και τον συνάντησαν στα δικαστήρια να τους στείλουν τα χαιρετίσματα, όπως λέμε. Βέβαια, παιδιά, είναι τρομερό. Είναι 18 χρόνια. Είναι μια ολόκληρη ζωή. 14 χρόνια ήταν το κοριτσάκι και πριν κακοποιούσε τη μητέρα. Εδώ, βέβαια, παιδιά, φέρει τεράστια ευθύνη και η ελληνική κοινωνία, γιατί αυτό που λέμε το κακό χωριό, τα λίγα σπίτια, έχουν εφαρμογή εδώ πέρα. Αποκλείεται 18 χρόνια ο Σπύρος ο Λάμπρου που έμενε δίπλα να μην ήξερε ότι πέφτει ξύλο ανελέητο. Γιατί το ξύλο έπεφτε και την άνοιξη και το καλοκαίρι που τα παράθυρα ήταν ανοιχτά και τα σπίτια εκεί στα χωριά δεν έχουν μονώσεις τρομερές, οπότε ακούς και τι γίνεται και πώς γίνεται. Αλλά δεν θέλαμε το Βαγγέλη τον Άντρακλα να τον κατηγορήσουμε, και τις κάμερες τις ξέρανε, εγώ σου λέω, και το ξύλο το ξέρανε και το τι συνέβαινε το ήξεραν. Αλλά κρατάγανε το στοματάκι τους κλειστό, γιατί δεν είναι δικιά μας δουλειά, είναι δικιά τους δουλειά. 18 χρόνια λοιπόν έτρωγε ξύλο αυτό το κορίτσι και αυτή η μάνα. Μπορεί, εγώ σας λέω, να είχαν πάει και στις αρχές. Αλλά επειδή είμαστε λίγο παρέα όλοι και εντάξει και δεν βαριέσαι και του κάναμε και μία κουβέντα και θα ισιώσει και θα συμμορφωθεί και συμμορφώθηκε 5 μέρες και μετά συνέχισε πάλι να δέρνει, γιατί δεν είναι δυνατόν 18 χρόνια να μην είδανε τα κορίτσια μελανιασμένα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει. Το ξέραμε και το κρατάγαμε το στοματάκι μας κλειστό. Όχι μόνο εκεί, και σε άλλες περιπτώσεις. Και σε άλλες περιπτώσεις που βγαίνει ξαφνικά και λέει «Α, ο πατέρας 10 χρόνια βίαζε το κορίτσι». Δεν το ξέραμε ότι κάτι γινόταν περίεργο. Πολύ σωστά. Μπορεί να μην ξέραμε ότι το βίαζε, αλλά κάτι ξέραμε. Δυστυχώς. Έτσι είναι, όπως τα λες. Οι μικρές κλειστές κοινωνίες. Παιδιά, εγώ ήξερα, εγώ είχα στη γειτονιά μου όταν ήμουν μικρός πατέρα που έδερνε τη γυναίκα του. Εντάξει, το ξέραμε από την πρώτη μέρα. Στο μήνα πάνω, ένα μεσημέρι που γύρναγε από τη δουλειά, τον συνάντησαν οι άλλοι 5 άντρες από τις οικογένειες της γειτονιάς. Τον συνάντησαν απ' έξω. Και του είπαν, έλα λίγο εδώ, τον βάλανε σε ένα μάξι να πιούμε ένα ούζο. Τον πήγαν λοιπόν να πιούν ένα ούζο και του είπαν, αδερφέ, την επόμενη φορά που η Ελένη, εγώ λέω και τώρα, οι άνθρωποι πήγαν στο εξωτερικό. Η γυναίκα του με τα παιδιά του, 4 παιδιά έφυγε στο εξωτερικό. Του είπαν, αδερφέ, την άλλη φορά που θα ακούσουμε την Ελένη να κλαίει, τέλειωσες. Και τελείωσε και το ξύλο, παιδιά. Άρα. Ένα μήνα μετά χωρίσανε και έφυγε ο τύπος. Σωστό. Απλά τώρα. Πήγαμε στην αστυνομία. Λέει, παιδιά, πρέπει από αυτοφόρο να μπούμε να μας πάρει τηλέφωνο. Τότε δεν υπήρχαν και κινητά. Ήταν πολύ παλιά, έτσι, το 90, το 89-90. Το πιάσανε λοιπόν, του αδερφέ, ένα και ένα κάνουν δύο. Ή τελειώνει ή σε τελειώνουμε εμεί. Δεν σου κάνει, αν δεν σου λέει, να πηδήσουν τώρα 5-6 τύποι μέσα και δεν ήταν μόνο οι πατέρα, ήταν και οι μανάδες οι άλλες. Που του είπανε κανόνισε. Και τελείωσε ένα μήνα χωρίσανε. Έμεινε βέβαια η μάνα με τα 4 παιδιά, δεν πειράζει, τη βοήθησαν η γειτονιά. Τα παιδιά μεγαλώσανε τέλεια. Αλλά ο τύπος έφυγε από το σπίτι. Από να μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, 1000 φορές να μεγαλώνει με τη μάνα του. Έλα τώρα. Για όνομα.
Λοιπόν, και σας έλεγα για τον κακό καιρό που είχαμε, παιδιά, το Σαββατοκύριακο. Τα νεύρα μας είναι σκοινιά, δεν μπορέσαμε να βγούμε από το σπίτι. Ήταν Νοέμβριος και βαρύς Νοέμβρης, θέλω να σας πω, με φοβερή βροχή, με 14 βαθμούς Κελσίου, και τώρα ο καιρός είναι χάλια, με πολύ χοντρή συννεφιά, με ψηλόβροχο, με κρύο. Και κοιτάξτε τι έγινε. Έλα, στην Κέρκυρα. Ήρθε ο καημένος ο Σκοτσέζος να κάνει διακοπές στην Ελλάδα και του έκατσε αυτός ο καιρός. Και μάλιστα τράβηξε, ο Σκοτσέζος τράβηξε το βιντεάκι αυτό. Είναι στην Κέρκυρα, στην περιοχή της Κασιόπης. Δείτε, παιδιά, στην παραλία μια τρομερή ρουφήχτρα, ένα φοβερό φυσικό φαινόμενο. Λέγεται παλιροϊκή δίνη, όπως μας είπαν οι μετεωρολόγοι. Δημιουργήθηκε εκεί μπροστά από το δωμάτιο που είχε νοικιάσει ο άνθρωπος να μείνει και λέει: ήρθαμε στην Ελλάδα να δούμε ήλιο. Και ορίστε τι κατέγραψα. Μάλιστα, τη συγκεκριμένη εικόνα την έδωσε στην Daily Mail όταν γύρισε πίσω. Και εκτός από αυτό, παιδιά, είχαμε και ανεμοστρόφιλο στη Σιτία. Θα δείτε και τα πλάνα εκεί από τον ανεμοστρόφιλο. Σήκωσε τσίγκους, τους ανέβασε πάνω στα καλώδια της ΔΕΗ. Έκοψε τα καλώδια της ΔΕΗ, δεν είχαν ρεύμα. Δεν βγήκανε τα κοπάδια έξω στους δρόμους γιατί χάλασε μαντριά. Απίστευτες σκηνές, παιδιά, από δύο ανεμοστρόφιλους που χτύπησαν τη Σιτία. Ευτυχώς δεν δημιούργησαν πολύ μεγάλες ζημίες, αλλά δημιούργησαν χάος. Και φυσικά δημιούργησε και μια πολύ κακή κατάσταση, γιατί τώρα Μάιο. Έχουμε τελειώνει ο Μάιος, μπαίνουμε στον Ιούνιο. Εμείς έχουμε συνηθίσει, έχουμε βγάλει τα αντιλιακά. Αντί για αντιλιακά, χτες είχαμε θερματικές κρέμες. Τι είναι κατά την κατάσταση ήταν αυτή. Και σήμερα είναι άσχημα και μέχρι την Πέμπτη θα πάει έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εγώ τον μπουφάν το έβγαλα εδώ για να βγω σε εσάς με το κοντομάνικο. Δεν είναι κατάσταση. Είναι αυτό που λέει, έχει τρελαθεί και ο καιρός. Και εδώ πέρα μία από τα ίδια. Τον δώσαμε στην Τρόικα, πουλήσαμε και το καλοκαίρι, δεν ξέρω. Και εδώ πέρα μία από τα ίδια. Συννεφιά είχε χθες, ψηλόβροχη εκεί που κυκλοφόρησα εγώ. Μια συννεφιά, μια λιακάδα. Δεν ξέρουμε. Εμένα μου αρέσει, δεν με χαλάει. Από το να είμαι στον ήλιο και να με καίει, το προτιμώ αυτό. Εσύ η αλήθεια είναι, αλλά εγώ με ξέρει. Δώσ' μου ανεμοστρόπουλο εμένα και ρουφήθρα και παίρνουμε την ψυχή. Να σου πω με το Σόιμπλε τι κάνετε. Έλα, τι να κάνουμε. Κοίταξε να δεις τώρα, έχουμε αγριέψει εκεί πέρα και εμείς, έχουν αγριέψει και αυτοί, δεν έχουμε βρει λύση. Υπάρχουν τώρα κουβέντες και μασάζ, αλλά μην σας λέω τώρα αυτά που θα ακούσετε από όλα. Σας πω λίγο το παρασκήνιο και το τι γίνεται. Ακούτε, παιδιά, πήγαμε εκεί πέρα εμείς, καβάλα στα λόγο. Ότι εντάξει, κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε, οπότε θα παίρνετε και εσείς τα μέτρα. Οι άλλοι όμως έχουν κολλήσει τα πόδια κάτω. Ο Σόιμπλε λέει ότι κοιτάτε να δείτε ότι έχουμε συμφωνήσει, αφήστε το χρέος, κάντε πρώτα αυτά και μετά το συζητάμε. Το Δούνο του λέει: ακούτε να δείτε, έτσι όπως είναι η κατάσταση, δεν πρόκειται να πάει η Ελλάδα πουθενά, ή θα κάνουμε απομείωση του χρέους ή ελάφρυνση, ή αλλιώς εμείς δεν μπαίνουμε μέσα. Πήγε ο Σόιμπλε στη Μέρκελ, ο Τσίπρας στη Μέρκελ, της είπε: ότι κοίταξε να δεις, ή θα μείνει το Δουνουτού μέσα και θα κάνουμε ελάφρυνση του χρέους, ή μην το συζητάς καθόλου, τότε να φύγει το Δουνουτού. Το περίεργο είναι ότι όλες αυτές οι κουβέντες είχαν γίνει και πριν. Και εδώ στην Ελλάδα βγαίναν οι πολιτικοί και μας λέγανε της κυβέρνησης και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και έλεγε ότι κοιτάτε να δείτε, εμείς είμαστε καβάλα στάλογο και ότι θα βάλουμε γραβάτες. Θυμόστε που τα λέγαμε, ότι ετοιμαζόμαστε να βάλουμε γραβάτα, γιατί ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα βάλω γραβάτα όταν λύσουμε το πρόβλημα του χρέους. Θα βάλω γραβάτα και θα βάλω γραβάτα, πήγαμε πάνω, δεν λύθηκε. Τώρα πάμε να δούμε τι θα γίνει 15 Ιουνίου που έχουμε το Eurogroup. Αλλά εκεί βλέπω και εκεί σύννεφα, σαν την κακοκαιρία εδώ πέρα. Γιατί δεν το βρίσκουμε και εκεί το κομμάτι που θα κλειδώσει. Και αν και η Μέρκελ είπε ότι θα δουλέψω πολύ για να βρεθεί μια λύση εκεί. Και φαίνεται ότι πηγαίνει το θέμα στις 22 του μήνα, 22 Ιουνίου, που θα είναι η συνάντηση κορυφή, η συνάντηση των αρχηγών κάθε χώρας. Τώρα, αν πάμε εκεί. Δεν είναι εύκολο το ζήτημα, παιδιά. Εμείς θέλουμε να λυθεί στο Eurogroup για να δούμε πώς θα προχωρήσει. Τώρα, εμείς κανονικά τον Ιούλιο έχουμε να πληρώσουμε κάτι λεφτά. Μια δόση. Τα λεφτά αυτά θα τα πάρουμε. Δεν είναι πρόβλημα η δόση. Δηλαδή να ξαναφτάσουμε, γιατί θα μπορεί να διαβάζετε που λένε ότι θα ξαναφτάσουμε στον Ιούλιο του 2015, τότε που είχαμε τα capital control και όλα αυτά και δεν θα έχουμε να πληρώσουμε. Δεν τίθεται θέμα δόση. Τα λεφτά μας θα δώσουν να πληρώσουμε τη δόση, γιατί εμείς θα πήραμε τα μέτρα. Το θέμα είναι ότι εμείς λέμε. Να τα πληρώσουμε τα λεφτά που θέλετε, τα μέτρα τα πήραμε, τη δόση θα μας τη δώσετε κι εσείς, εντάξει όλα καλά, αλλά θέλουμε κάτι για το χρέος, κάτι σίγουρο, κάτι σταθερό για το χρέος. Οι Γερμανοί και ο Σόιμπλε δεν θέλουν να το δώσουν αυτό το πράγμα. Γιατί θεωρούν ότι δεν είμαστε ακόμα στην κατάσταση έτσι ώστε να μας δώσουν αυτό. Και θα σας πω και το άλλο τώρα. Τι λένε. Λένε, ρε μαγκές, αφού με ύφεση και με τόσο δύσκολες καταστάσεις βγάλατε πλεόνασμα, όπως λέτε 4,2. Παρένθεση, το πλεόνασμα αυτό έχει βγει σε ένα μεγάλο του ποσοστό, γιατί δεν έχουν πληρωθεί 1.002 πράγματα που πρέπει να πληρώσει το κράτος ιδιώτες. Δηλαδή, σκροστάει το κράτος ένα εκατομμύριο γιατί είναι επιστροφές φόρου και 1.002. Αυτά δεν στα έχει δώσει. Τα βάζει στην άκρη και βγαίνουν πλεόνασμα. Σου λέει όμως ο ξένος, αφού έβγαλες πλεόνασμα 4,2 με τέτοια κατάσταση, αφού θα σου δώσουμε και τα λεφτά και θα σε βοηθάμε κι εμείς και θα είμαστε εδώ, δεν θα μπορέσει να βγάλει 3,5-3,2 τον επόμενο καιρό. Θα μπορέσει να βγάλει. Οπότε συνέχισε να το βγάλει έτσι το πλεόνασμα. Τι θέλει την ελάφρυνση του χρέους, αφού σε βλέπω ότι μπορεί. Γιατί να την έχουμε την ελάφρυνση του χρέους και να χάσω εγώ τα λεφτουδάκια μου. Από τη μία αυτό. Και από την άλλη μεριά, παιδιά, οι Γερμανοί έχουν εκλογές.
Έχουν εκλογές το φθινόπωρο. Και δεν θέλουν στις εκλογές να βγει αντιπολίτευση η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε. Γιατί δεν λειτουργεί μόνο στο Σόιμπλε και η Μέρκελ του τα λέει. Και να βγει ο άλλος τώρα στην αντιπολίτευση και να τους πει: Α, ορίστε ρε, τα λεφτά τα δώσατε εσείς φαμπρικατζίδες, καημένοι Γερμανοί που παιδεύεστε και δουλεύετε. Και οι άλλοι Έλληνες φάγανε ένα κούρεμα του χρέους και τα λεφτά σας πήγανε στο βρόντο. Και θα πληρώσουν ένα μέρος από αυτά που έπρεπε να πληρώσουν και αυτή είναι μια χαρά. Πήρουν φραπέδες στον ήλιο και εσείς καθόσετε και λιώνετε. Τάκ, αλλάζει ψηφοφορία. Και αντί να πάει στη Μέρκελ, πάει στον άλλο. Να δούμε. Σπύρο, μας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σου. Τα λέμε, καλημέρα. Με χαμόγελο, να είσαι καλά. Επίσης. Βλέπω Αθαντονιάδη, πρόδρομο προδρόμου, έχουν έρθει. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως με το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι να τους έχουμε εδώ μαζί μας. Θετικά νέα για το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς έχουμε μείωση της τάξης του 6% από την 1η Σεπτεμβρίου. Ποιοι θα ωφεληθούν από αυτή την μείωση και ποιοι θα μείνουν απ' έξω στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Μείωση θα παρουσιάσουν οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Σεπτεμβρίου. Μία μείωση που θα είναι της τάξης του 6% και η οποία προκύπτει από τη μεθοδολογία υπολογισμού των νεοδιατιμήσεων του ηλεκτρικού ρεύματος όπως την καθόρισε η ΡΑΕΚ. Δηλαδή σε ένα λογαριασμό ρεύματος των 100 ευρώ, ο καταναλωτής θα πληρώνει πλέον 93 με 94 ευρώ. Η μεθοδολογία αυτή προβλέπει ότι οι καταναλωτές θα χρεώνονται με το πραγματικό κόστος του ηλεκτρισμού τη στιγμή που το καταναλώνουν, δηλαδή με βάση την αρχή της κοστοστρέφειας. Από την μείωση που προκύπτει, επωφελούνται οι περισσότερες κατηγορίες καταναλωτών όπως η οικιακή, εμπορική και βιομηχανική. Όμως υπάρχουν παράλληλα κατηγορίες όπως η διατίμηση των θερμοσυσσωρευτών, της άντλησης νερού, του οδικού φωτισμού και των μεγάλων βιομηχανικών πελατών, που η εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας υπολογισμού χρέωσης της κατανάλωσης θα οδηγούσε σε αυξήσεις. Για τον σκοπό αυτό, η ΑΕΚ θα αναλάβει να καλύψει η ίδια τη διαφορά που προκύπτει στις πιο πάνω διατιμήσεις, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν το επιπλέον κόστος αυτές οι κατηγορίες, αλλά ούτε και οι υπόλοιποι καταναλωτές. Η αρχή ηλεκτρισμού ανταποκρινόμενη και στα σχόλια των πελατών της και προκειμένου να δοθεί χρόνο στους επηρεαζόμενους, θα αναλάβει να καλύψει η ίδια της τη διαφορά που προκύπτει στις τέσσερις αυτές διατιμήσεις και δεν θα μετακυλιστεί τίποτα στους υπόλοιπους πελάτες της. Μεταξύ άλλων, καταργείται η χρέωση της μέγιστης ζήτησης στους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες. Έτσι ικανοποιείται έναν πάγιον αίτημα των μεγάλων πελατών μας. Η ΑΕΚ θα συνεχίσει να καλύπτει το κόστος αυτό μέχρι τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού ή για τα επόμενα 4 χρόνια. Ερχόμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στους καλεσμένους μας, τους οποίους καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε. Άθος Αντωνιάδης από το Δημοκρατικό Κόμμα, εκπρόσωπος τύπου. Κύριε Αντωνιάδη, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα. Περπατήσατε, είδα, με τον πρόεδρο στη Λεμεσό. Α, την Παρασκευή, ναι, μετά τη συγκέντρωση τον είχαν καλέσει κάποιοι νεαροί φίλοι. Πέρασατε καλά τουλάχιστον. Σίγουρα. Ωραία. Κύριε Πρωτόμου, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Περπατήσατε με τον δικό σας πρόεδρο εσείς, όξα. Όχι, δεν χρειάστηκε. Σε νυχτά του, εσείς για το Κυπριακό. Να δούμε. Λοιπόν, η λέξη που χρησιμοποίησα είναι ακριβής. Δεν χρειάστηκε. Γιατί τέτοια νυχτόπερπατήματα για να μας δει ο κόσμος να μας ψηφίσει δεν είναι πάντα το πιο ευχάριστο. Ο πρόεδρος πάντως το διασκεδάζει γιατί είναι γλεντζές και βγαίνει. Καλά κάνει. Καλά κάνει, ναι, δεν είπαμε εμείς όχι. Άρα ανοιχτό περπατά, θέλω να πω. Κύριε Αντωνιάδη, έφτασε η ώρα της αλήθειας στο Κυπριακό, διαμηνεί ο πρόεδρος, και δεν θα πάει στη Γενέβη για εκδρομή, αλλά για να βρεθεί λύση σε ασφάλεια και εγγύησης. Τι δεν σας αρέσει σε αυτό? Κοιτάξτε, εδώ και λίγες μέρες συζητούμε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί ή που επιθυμεί, αν θέλετε, ο πρόεδρος να ακολουθηθεί, όσον αφορά τη συζήτηση του Κυπριακού σε αυτό το στάδιο ή τη μετάβαση σε μια νέα πενταμερή διάσκεψη. Η επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού μετά από μια λύση δεν θα κριθεί από το πώς συζητούμε, αλλά από το τι συζητούμε, τι συμφωνούμε, πού υποχωρούμε, τι αποδεχόμαστε. Οι υποχωρήσεις του Νίκου Αναστασιάδη, οι οποίες έχουν καταγραφεί μάλιστα σε έγγραφα συγκλήσεων των ΗΕ και στην τελευταία πενταμερή στη Γενέβη, είναι εκεί. Είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν έχουν αλλάξει. Ισχύουν. Για τη μη λύση του Κυπριακού ευθύνεται αποκλειστικά η Τουρκία. Με την αδιαλλαξία και την όξυνση και την κλιμάκωση των παράλογων απαιτήσεων της, στις οποίες προσθέτει από καιρού εις καιρών νέα παράλογα αιτήματα, όπως το τελευταίο για τις 4 ευρωπαϊκές ελευθερίες για τους Τούρκους πολίτες. Για τον εγκλωβισμό μας σε αυτήν τη διαδικασία, όπου φτάσαμε σήμερα
Ενώ μας έλεγαν ότι ήταν ξεκάθαρη η διαδικασία από το Φεβρουάριο του 2014. Να συζητούμε διαδικαστικά θέματα και όχι τα θέματα ουσίας, ευθύνεται αποκλειστικά ο Νίκος Αναστασιάδης. Και η διαχείριση η οποία έχει ακολουθήσει το τελευταίο διάστημα. Η αρχική πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας για κατάληξη στα μεγάλα κεφάλαια, στα κανθώδη κεφάλαια των εγγύσεων και της ασφάλειας προτού μεταβεί στη Γενέβη. Και εδώ πέρα κάνω μια παρένθεση. Εάν ο Πρόεδρος δηλώνει σήμερα ότι χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις δεν θα μεταβεί στη Γενέβη για τουρισμό, όπως είπε. Την τελευταία φορά που μετάβηκε στη Γενέβη, τι κερδίσαμε? Εκτός από την θεσμοθέτηση της πενταμερούς και την αναβάθμιση του κ. Ακκίντζη και δύο χάρτες οι οποίοι δεν συγκλίνουν. Και κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, η αρχική πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν στη ορθή κατεύθυνση. Η συμβιβαστική πρόταση όμως που κατέθεσε δύο μέρες μετά, επί της ουσίας ακυρώνει τις προϋποθέσεις τις οποίες ο ίδιος είχε θέσει. Γιατί όταν η συμβιβαστική πρόταση, όπως ο ίδιος εξήγησε, προϋποθέτει την απλή συζήτηση και ακτίνα συμφωνίας, ό,τι αυτό και σημαίνει, και όχι κατάληξη σε αυτά τα ζητήματα, ακυρώνει την αρχική πρόταση η οποία προϋποθέτει δέσμευση κατάληξης στα κανθώδη ζητήματα προτού συνεχίσουμε. Θυμίζει λίγο την αλλαγή στάσης, τη στροφή, αν θέλετε, του Νίκο Αναστασιάδη πριν από τη διενέργεια της πρώτης Γενέβης, όπου ενώ δήλωνε ότι είναι απαραίτητη η συμφωνία στο εδαφικό επί ενός χάρτου, καταλήξαμε στους δύο χάρτες. Οπότε στη Γενέβη βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κάποιον ντουλάπι κλειδωμένοι δύο χάρτες οι οποίοι δεν συγκλίνουν, αλλά έχει θεσμοθετηθεί η πενταμερής, ο ισότιμος ρόλος, η ισότιμη παρουσία του κατοχικού ηγέτη δίπλα από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όταν λέει ο πρόεδρος έφτασε η ώρα της αλήθειας, για εσάς ποια είναι αυτή η αλήθεια? Η ώρα της αλήθειας θα φτάσει όταν επιτέλους δώσει στον Κυπριακό Εθνισμό αλλά και στους πολιτικούς αρχηγούς εκείνων του έγγραφων το οποίο έχει ετοιμάσει ο ίδιος για τις συγκλήσεις και τις αποκλήσεις στον Κυπριακό. Γιατί εκεί θα δούμε πραγματικά τι έχει παραχωρήσει πέρα από αυτά που γνωρίζουμε και εκεί θα δούμε βεβαίως και πραγματικά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, πόσο παράλογες είναι οι τουρκικές απαιτήσεις. Και θα μπορούμε να ασκήσουμε την κριτική μας και στην Τουρκία και σε διεθνές επίπεδο ως κόμματα μέσω του SND στην Ευρώπη και αλλού, σε πρέσβεις με τους οποίους έχουμε καθημερινή επαφή. Αλλά θα πρέπει και ο Νίκος Αναστασιάδης επιτέλους να πει την αλήθεια. Τι έχει συμφωνήσει? Κύριε Αντωνιάδη, πριν περάσουμε στον κύριο Προδρόμο, αν είχε δώσει ο πρόεδρος όμως τόσα όσα λένε, δεν θα έπρεπε να έχει λυθεί το Κυπριακό και να είναι ευχαριστημένη η άλλη πλευρά, άρα να μας δώσει το πράσινο φως να συνεχίσουμε? Η πάγια τουρκική πρακτική, η οποία έχει ακολουθηθεί κατά κόρον και επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, όταν η Τουρκία παίρνει, κλιμακώνει και οξύνει τις απαιτήσεις της. Με πιο παράλογες απαιτήσεις. Και επαναλαμβάνω, η απέτηση για τις τέσσερις βασικές ελευθερίες ευρωπαϊκές για τους Τούρκους πολίτες μετά τη λύση είναι κάτι που προέκυψε ή, αν θέλετε, το επανέφερε η Τουρκία με έντονον τρόπο ως προϋπόθεση μετά από δικές μας παραχωρήσεις, μετά από τη θεσμοθέτηση της πενταμερούς. Μάλιστα. Κύριε Προδρόμου, είμαστε ένα βήμα πριν το ναυάγιο. Τι λέτε? Και επίσης να δούμε και αυτό το έγγραφο που ανέφερε ο κ. Αντωνιάδης για συγκλήσεις και παραχωρήσεις του Προέδρου. Παραχωρήσεις σε ποιον? Στους Τούρκους. Την άλλη Αυτά πλευρά. Τα λέει μόνο το δίκο. Έχει γίνει κάποια συμφωνία? Έχετε ακούσει εσείς να έχει κλείσει συμφωνία? Το δίκο έχει προκαταλάβει εδώ και δύο χρόνια τον Κυπριακό λαό, λέγοντάς του ότι αυτά τα πράγματα τα έχεις δώσει. Ο Κυπριακός λαός δεν τα έχει δώσει. Δεν έχουμε δώσει τίποτα. Αλλά ξέρετε, όλη αυτή η βιασύνη. Και υπάρχει ακόμα μια παρεξήγηση στην Κύπρο, η οποία είναι καθαρά κυπριακή. Έχουμε την εντύπωση ότι η στρατηγική είναι ρητορική. Δηλαδή, νομίζουμε ότι είμαστε μεγάλη στρατηγία πάνω στο άλογο με το να λέμε λόγια. Με τα λόγια δεν γίνεται στρατηγική. Χρειάζεται πράξη, χρειάζονται μέσα. Κάποιες χώρες φτιάχνουν στρατηγική έχοντας φυσικούς πόρους, βιομηχανία, άλλοι έχουν στρατό, άλλοι έχουν έξυπνες πολιτικές που δημιουργούν ερίσματα. Να σας πω μια περίπτωση πάλης, αγώνα που πετύχαμε με έξυπνη στρατηγική ερίσματα. Η προσπάθεια που έκανε η παράταξή μας για να μπει και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνη, ναι, εκείνο ήταν μια στρατηγική. Από τότε τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όχι αρκετά αυτόματα για να λυθεί το Κυπριακό. Επειδή ακούμε τώρα κάποιες επικρίσεις και είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχουν επικρίσεις και από τη μια πλευρά από το Δίκο και από την άλλη πλευρά από το ΑΚΕΛ. Εγώ λέω ότι αυτό είναι καλό σημάδι, όχι επειδή υπάρχουν επικρίσεις, αλλά επειδή σημαίνει ότι πηγαίνουμε ίσια.
Από εδώ φωνάζουν αυτοί να πάμε, από εκεί φωνάζουν οι άλλοι να πάμε. Ε, όχι. Θα πάμε ευθεία στον εθνικό στόχο. Και ο εθνικός στόχος είναι με διαπραγμάτευση να έχουμε μια σωστή συμφωνία για να λυθεί το Κυπριακό. Ακούμε ότι η εισήγηση, η πρόταση του Προέδρου, η οποία είναι μια πρόταση κοινής λογικής, αποκατάσταση των πραγμάτων. Στην 1η Φεβρουαρίου είχε συμφωνηθεί από τις δύο διαπραγματευόμενες πλευρές και είχε γραφτεί και κάτω ότι θα επανέλθουμε σε πολιτικό επίπεδο στη διάσκεψη της Γενέβης. Από τότε έγιναν, μεσολάβησαν διάφορα πράγματα. Αφορμές, προφάσεις, αξιώσεις Τουρκίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήρθε και είπε stop εκεί και κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό όμως δεν είναι ένα θέμα διαδικασίας όπως ακούω να λένε από κάποια πλευρά, ας πούμε από το Δίκο. Γιατί δεν είναι διαδικασία? Διότι η διάσκεψη της Γενέβης είναι η πρώτη ευκαιρία που δημιουργήσαμε, που είχαμε στα χρονικά των διαπραγματεύσεων, να έχουμε την Τουρκία εκεί στο τραπέζι. Αυτό δεν ξανάγινε. Να έχουμε την Τουρκία στο τραπέζι και με αντικείμενο συζήτησης τι? Την κατάργηση των εγγύσεων, τα θέματα ασφάλειας, το να μην υπάρχουν παρεμβατικά δικαιώματα. Αυτό είναι η ουσία του Κυπριακού. Είναι ο σκληρός πυρήνας, δεν είναι διαδικασία. Αν πούμε ότι, όπως κάποιοι έλεγαν, όχι, είναι επικίνδυνο, δεν πάμε στη Γενέβη, τότε θα συνεχίσουμε να συζητάμε εδώ, ενδοκυπριακά, τα ζητήματα τα οποία πιθανώς να επίγονται περισσότερο οι Τουρκοκύπροι να τα δουν να λύνονται. Επομένως, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναφέρει την διαπραγμάτευση στον σκληρό πυρήνα της. Και να σας πω και κάτι άλλο, για να δούμε ότι δεν είναι διαδικασία απλή. Η διάσκεψη της Γενέβης ήταν επίσης η πρώτη ευκαιρία στην οποία είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε αυτό ξανά έγινε. Λέγαμε. Ο Νίκος Αναστασιάδης έφερε, με τις μεθοδεύσεις που έγιναν, έφερε την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ενδιαφερόμενο μέρος σε μια διάσκεψη για το Κυπριακό για κατάργηση των εγγύσεων. Αυτά είναι διαδικασία. Άκουγα προηγουμένως, δεν είναι εδώ το ΑΚΕΛ, άκουγα στο ραδιόφωνο τον Γενικό Γραμματέα να λέει: μα είναι δεδομένο, λέει, όλες οι χώρες θεωρούν, όλοι οι διεθνείς παράγοντες, ότι είναι αδιανόητο να έχουμε εγγύσεις στην Κύπρο, αλλά πρέπει να καταργηθούν. Ωραία, αυτό λέει ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Δεν θα παρακάμψουμε αυτό το στάδιο της διαπραγμάτευσης, ότι είναι δεδομένο και στο τέλος θα γίνει. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Και όχι προτιμησιακά από εκεί. Δεν μπήκε κάποια προϋπόθεση, όπως λέει η τουρκική πλευρά, βάζεται προϋποθέσεις. Μα προϋποθέσεις έβαλε ο κύριος Ακιντζή, ο οποίος βγήκε να μας πει και όλα να σταματήσουμε το ενεργειακό πρόγραμμα που τρέχει. Όχι, τα πράγματα είναι καθαρά και θα το επαναλάβω. Χρειάζεται να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Εμείς δεν λέμε ότι τελείωσε η διαπραγμάτευση, γιατί είναι ανοιχτή μια πρόταση. Η επόμενη μέρα όμως ποια είναι? Περιμένουμε να δούμε τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είπε να βγούμε από τη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών. Ζήτησε να θυμηθούμε μαζί με τους Τουρκοκύπριους, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Έθνη, ότι 1η Φεβρουαρίου εκεί ήμασταν. Και είπε, ας συνεχίσουμε από εκεί. Άρα λοιπόν, να μην βιαστούμε να προδικάσουμε ότι αποκλείεται να γίνει κάτι. Απ' την άλλη δεν έχουμε τίποτα συγκεκριμένο. Ήδη σήμερα Δευτέρα υπήρξε μια προσπάθεια από τον ειδικό απεσταλμένο, τον κύριο Ήτε, για να υπάρξει συνάντηση των δύο ηγετών. Από ό,τι ξέρω, η δική μας πλευρά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήταν θετικός. Είναι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο οποίος δεν φαίνεται να είναι θετικός. Θα δούμε. Εμείς όμως υπολογίζουμε ότι εφόσον πραγματοποιηθεί μια τέτοια διάσκεψη, είναι προς όφελος των διεκδικήσεων της Κύπρου, της ελληνικής κυπριακής πλευράς και της Κύπρου γενικότερα, γιατί εκεί θα είναι η ώρα της αλήθειας. Μάλιστα. Πού διαφωνείτε, κύριε Αντωνιάδη? Καταρχάς να σημειώσω ότι έχει δίκιο ο κύριος Πετρόου. Τις υποχωρήσεις και όλα αυτά που έχουμε δώσει δεν τα έχει δώσει ο κυπριακός λαός. Είναι ο Νίκος Αναστασιάδης που τα έχει δώσει σε συνέχεια των υποχωρήσεων του Δημήτρη Χριστόφια, το δρόμο το οποίο βαδίζει πιστά. Μιλάμε για στρατηγική. Το άνοιγμα του κεφαλαίου 33 με την Κυπριακή Δημοκρατία, πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την Τουρκία, το κεφαλαίο 33, να παρακολουθεί παθητικά ως απλός θεατής, είναι μέρος στρατηγικής. Η συζήτηση που συνεχίζεται για αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης, Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πήρε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια ήταν η στάση του Κυπρίου Επιτρόπου? Έχουμε επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελληνοκύπριο, τέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού.
η παθητική του στάση του θεατή είναι μέρος στρατηγικής ή είναι προσωπική του επιλογή. Στη διάσκεψη της Γενέβης την τελευταία, δυστυχώς, δεν πήραμε τίποτα. Θεσμοθετήθηκε η πενταμερής διάσκεψη, αναβαθμίστηκε η παρουσία του τουρκοκύπριου ηγέτη, του κατοχικού ηγέτη, ως ισότιμο δίπλα από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτος μέρος των Ηνωμένων Εθνών. Καταγράφηκαν οι υποχωρήσεις μας, καταγράφηκαν οι αποκλείσεις και δεν πήραμε τίποτα. Δύο χάρτες, οι οποίοι δεν συγκλίνουν, οι οποίοι έχουν ξεχαστεί. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της κακά προετοιμασμένης πενταμερούς διάσκεψης του Γενάρη. Και διερωτώ με και σήμερα, με ποια αξιοπιστία ο Νίκος Αναστασιάδης μπορεί να πείσει, είτε στο εσωτερικό, είτε τους Ευρωπαίους εταίρους, είτε σε διεθνές επίπεδο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δήλωνε στο Μον Πελεράν ότι εγώ δεν πάω στη Γενέβη εάν δεν υπάρξει συμφωνία επί χάρτου. Ενός χάρτου. Λίγες μέρες μετά άλλαξε 180 μοίρες τη στάση του και συμφώνησε να πάμε εκεί και να πάρουμε δύο χάρτες με το γνωστό αποτέλεσμα. Τη Δευτέρα δήλωνε ότι για να πάμε σε Νέα Γενέβη πρέπει να υπάρξει συμφωνία στα κεφάλαια των εγγύσεων και της ασφάλειας. Και την Παρασκευή δήλωνε ότι πρέπει να υπάρχει ακτίνα συμφωνίας. Ακτίνα συμφωνίας σημαίνει, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Η αξιοπιστία λοιπόν δυστυχώς του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία αντανακλάται και πάνω στην Κυπριακή Δημοκρατία, είναι στο μηδέν. Και εντός και εκτός. Και αυτό είναι κάτι που το πληρώνουν οι Ελληνοκύπροι και σε αυτήν ακόμα τη διαπραγμάτευση. Εξού ο κύριος Άιντε λειτουργούσε χωρίς καμία επίπτωση ως κομιστής των τουρκικών θέσεων. Χαμογελά, κύριε Σόδρο. Καλείστε να. Ξέρετε, είναι δύσκολο να συζητήσει κανείς με αυτό το. Με αυτό το όργανο, να μην δώσω όνομα, το οποίο είναι συνέχεια. Όχι, 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 όχι. Άκουσα τώρα ότι. Τι σημαίνει ακτίνα συμφωνίας. Απολύτως τίποτα. Πριν από ένα λεπτό. Μιλούσε για επαναχωρήσεις, οι οποίες είναι απλώς ακτίνες συμφωνίας. Τα απολύτως τίποτα. Ξέρετε, αυτό το παιχνίδι να μεταφράζω το τι σημαίνει στις διαπραγματεύσεις, διαπραγματεύσεις που γίνονται για την πατρίδα μου, για την κατοχή, να το μεταφράζω στο να γράψω πόντους και να βάλω στο τσουβάλι ενός υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές, είναι άχαρο πράγμα. Και είναι άχαρο πράγμα να κάθεσαι κάθε μέρα με το δίκο, το οποίο πάντα έλεγε όχι. Δεν είναι στη διάσκεψη της Γενέβης που είπε όχι. Και στη Νέα Υόρκη, όταν είχε καλέσει ο Γενικός Γραμματέας τους δύο ηγέτες να πάνε, δεν είπαν όχι. Παντού όχι έλεγαν. Και στον Ταβός όταν ήταν να πάει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όχι. Να κλειστούμε εδώ στη Λευκοσία, να, όπως το είπα και πριν, να συγχαίουμε τη στρατηγική με την πατριωτική ρητορική, να βγάζουμε λόγους, να χειροκροτάμε ένας τον άλλο, να δίνουμε συγχαρητήρια και να προχωράμε. Δεν είναι αυτή η δική μας η προσπάθεια και επιπλέον η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διεύρυνση της Τελωνειακής Ένωσης είναι γνωστή. Δεν καταλαβαίνω γιατί επαναλαμβάνει συνέχεια το δίκο ότι κάποιοι επεξεργάζονται, απεργάζονται. Η Κύπρος θα πει όχι. Και θα πει όχι για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Πώς μπορεί να διευρυνθεί η Τελωνειακή Ένωση της Τουρκίας, η οποία δεν έχει καν υλοποιηθεί. Η Τουρκία στην Τελωνειακή Ένωση δεν υπολογίζει την Κυπριακή Δημοκρατία που λέει ότι δεν την αναγνωρίζει. Θα το διευρύνουμε, όχι βέβαια. Από εκεί και πέρα, τώρα εδώ που έχουμε φτάσει, πιστεύουμε ότι είναι πολύ ουσιαστικό το να φανεί ότι η ελληνική κυπριακή πλευρά είναι εκεί, διατεθειμένη να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση όπως έγινε με τα Ηνωμένα Έθνη, με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που πάντα έχει μια τέτοια διαπραγμάτευση, αλλά κυρίως με το μεγάλο αίρισμα που έχουμε δημιουργήσει να είναι επιτάπητος και να συζητούνται οι εγγυήσεις, τα παρεμβατικά δικαιώματα, δηλαδή λύσεις στο Κυπριακό για να υπάρξει. Σημαίνει ότι πρέπει να τελειώνει η λαβή της Τουρκίας πάνω στην Κύπρο. Η Τουρκία δυσκολεύεται, δεν θέλει να το δεχτεί αυτό, δεν θέλει να το συζητήσει. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, γιατί αν δεν λυθεί αυτό, όσα και να βρούμε στα υπόλοιπα συγκλήσεις, που είτε είναι ακτίνες συμφωνίας, είτε σημαίνουν κάτι, είτε σημαίνουν τίποτα, θα σημαίνει κάτι μια συνολική συμφωνία. Μέρος της συνολικής συμφωνίας όμως για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αποφασιστικό κομμάτι, και σε αυτό έχουμε και την ελληνική κυβέρνηση μαζί μας, που σημειώνει ότι φτάνουμε στο σκληρό πυρήνα και εκεί πρέπει να επιμείνουμε. Και ο σκληρός πυρήνας είναι η κατοχή, τα παρεμβατικά δικαιώματα. Δεν είναι το πώς θα διευθετήσουμε
την συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων, το τι θα πάρει μία πλευρά, τι θα πάρει άλλη, τι θα πάρει άλλη, και αυτά πάνω κάτω μπορεί να βρεθούν. Το νιώθουμε όλοι. Και πάντα λέγαμε ότι με τους Τουρκοκύπριους μπορεί να συνεννοηθούμε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογραμμίζει, βάζει έμφαση στο γεγονός ότι είναι η ώρα η Τουρκία να δείξει που δεν έδειξε. Προχώρησαν διαπραγματεύσεις. Ναι. Σε κάποιο σημείο έχει δίκιο το Δίκο. Εμείς προχωρήσαμε. Εμείς, η παράταξή μας, ο πρόεδρος, ο Νίκος Αναστασιάδης στην Προεδρία, προχώρησε την διαπραγμάτευση. Δεν είπε από την αρχή όχι, γιατί κάποιοι άλλοι θα έλεγαν από την αρχή όχι. Και με το όχι, ξέρετε τι γίνεται. Δηλαδή, όχι στην διαπραγμάτευση, μένουμε όπως είμαστε. Δεν έχει κάνει κανένας κάτι για την Κύπρο μέχρι τώρα. Κάποιος Κύπριος πρόεδρος που να μας οδηγήσει κάπου αλλού. Άρα λοιπόν, προχωρήσαμε τη διαπραγμάτευση και. Αυτά που λένε κάποιοι από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Αγγέλη για παράδειγμα, ότι ρίψω κινδυνεύουμε να χαθεί η πρόοδος. Ο πρόεδρος θέση του επενθύμησε, μα την πρόοδο αυτή την έχω πετύχει διαπραγματευόμενος. Ο Νίκος Αναστασιάδης, όχι η τάση που έχει το Αγγέλη κάποιοι άλλοι, ας δεχτούμε αυτά που λέει η τουρκική πλευρά για να δούμε παρακάτω τι γίνεται. Όχι. Με αίσθηση εθνικής ευθύνης, ο Νίκος Αναστασιάδης συγκέντρωσε όλο το υλικό. Ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα και υπενθυμίζει ότι είναι κρίσιμο σημείο, είναι αποφασιστικής σημασίας να έχουμε την τουρκική απάντηση που περιμένουμε από την διάσκεψη της Γενέβης από τον Ιανουάριο. Δεν τίθεται και θέμα αξιοπιστίας του Προέδρου. Αισθάνεσαι την ανάγκη να υπερασπιστείτε την αξιοπιστία του? Όχι βέβαια, διότι την αξιοπιστία θα την κρίνει ο Κύπριος πολίτης. Και σας λέω, όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έφερε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ψηλότερο επίπεδο παρούσα σε μια διάσκεψη για το Κυπριακό, δεν είναι αξιόπιστος? Τι είναι το αξιόπιστο δηλαδή? Αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε κάθε μέρα και τα κουτσομπολιά και οι αφορμές που μπορεί να βρίσκουμε εδώ στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Τα μεγάλα πράγματα μετράνε. Έγινε και είναι σε εξέλιξη, αυτή είναι η πρόταση του Προέδρου, διάσκεψη για την Κύπρο που φέρνει την Τουρκία ενώπιον των ευθυνών της. Αυτό το πράγμα για μας είναι μια αξιόπιστη πολιτική. Δεν το έχουμε καταφέρει. Ναι, εκεί να επιμείνουμε. Όχι να αρχίσουμε μεταξύ μας να κλωτσάμε, να τραβάμε, να βρίσκουμε ένα στον άλλο φταίξιμο. Και το παραλαμβάνω. Το ότι στη μια πλευρά, στο ένα άκρο, ρίχνουν βολές στον Νίκο Αναστασιάδη από το ΑΚΕΛ, με μια αντίληψη ότι ας αποδεχόμασταν κάποια πράγματα να δούμε τι εννοεί η Τουρκία. Το ΑΚΕΛ σας στήριζε όμως. Ναι, βέβαια, αλλά τώρα όταν λέει, φυσικά και το αναγνωρίζαμε αυτό, το ότι φτάσαμε εδώ και λένε ας αποδεχτούμε κάποια πράγματα, μην ζητάμε να πάμε εκεί στο διάσκεψη για να φανεί η θέληση της Τουρκίας, ας αποδεχτούμε κάποια πράγματα ακόμα να δούμε αν πραγματικά το εννοούν. Όχι, δεν είναι αυτή η σωστή μέθοδος. Και στο άλλο άκρο υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε όχι, αλλά ξέρετε, δεν είναι πολύ έγκυρο το όχι που λένε τώρα, γιατί το είχαν πει από την αρχή. Είχε πει ή δεν είχε πει ο Νικόλας Παπαδόπουλος ότι δεν πρέπει να πάμε στη Γενέβη? Άρα λοιπόν τώρα τι κρίνουν τη Γενέβη, τι κρίνουν αν πέτυχε, αν δεν πέτυχε. Αυτά που πέτυχε ο πρόεδρος και τώρα θέλει να τα ενεργοποιήσει. Δηλαδή μια συζήτηση για να καταργηθούν οι τουρκικές εγγυήσεις και τα στρατεύματα κατοχής να μην υπάρχουν και τα δικαιώματα παρέμβασης να απαλληφθούν από το σκηνικό του Κυπριακού. Αυτά τα οποία διεκδικεί ο πρόεδρος μπορεί να τα διεκδικεί γιατί πήγαμε στη διάσκεψη της Γενέβης, στην οποία έλεγαν να μην πάμε. Εάν δεν πηγαίναμε Γενέβη, τι διαφορετικό σκηνικό θα είχαμε, κύριε Πρόεδρο, για να δώσω το λόγο στον κύριο Αντωνιάδη? Δεν θα είχαμε διαπραγμάτευση. Αν δεν πήγαινε και στη Νέα Υόρκη ο Νίκος Αναστασιάδης τότε που τους είχε καλέσει ο Γενικός Γραμματέας, κοιτάξτε, στην πρώτη του νέου Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Γκουτέρες, εκεί στη Γενέβη, που μίλησε και ο ίδιος για την Κύπρο και τον Κυπριακό, και ήταν, το ομολογήσαμε όλοι, πολύ καλή ομιλία του, το Δίκο δεν ήταν εκεί. Διαμαρτυρόμενο, έφυγε. Αυτή είναι η πρότασή τους. Κύριε Αντωνιάδη. Θα έχει ζυχήσει λίγο ο κύριος Πρόεδρος. Καταρχάς, εμείς δεν είπαμε ποτέ όχι στη Γενέβη. Ότι πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένη η Γενέβη. Και αυτό δεν το είπαμε μόνο εμείς, το είπαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλες, εκτός βέβαια το κόμμα του Νίκο Αναστασιάδη, του Δημοκρατικού Συναγερμού, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν προσωπική άποψη, καθοδηγούνται από αυτά που κάνει ο Νίκος Αναστασιάδης. Δεύτερον, το Δίκο δεν έφυγε από τη Γενέβη, είναι λίγο συγχυσμένος ο κ. Προδρόμου. Εγώ έχω θέσει κάποια ερωτήματα πολύ συγκεκριμένα. Το να κρύβουν κάποιοι το κεφάλι του στην άμμο και να στρουθοκαμιλίζουν και να μην απαντούν. Υποδεικνύει και την εποχή τους. Και ξεκινώ.
Ποια ήταν η στάση του Κύπριου Επιτρόπου όσον αφορά την έναρξη των συζητήσεων για αναβάθμιση της Τηρωνιακής Ένωσης και Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης? Εμείς ξέρουμε. Έχω απαντήσει. Μα τι να το απαντήσω. Δεν απάντησα πριν, δεν ακούει. Η θέση της Κυπριακής κυβέρνησης, ποιος επίτροπος, η θέση της κυβέρνησής μας την έχει πει ο Υπουργός Εξωτερικών. Ακούει ο κύριος Αντωνιάδης, θέλει να φορμολογείται. Να φορμολογείται θέλει. Τι προφανώς. Να φορμολογείται. Ποια ήταν η στάση. Να ψάχνει δεξιά-αριστερά. Έχει πει ο Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης της χώρας του, είναι εκπρόσωπος τύπου κόμματος, έχει πει ότι δεν πρόκειται να συγκατανεύσουμε. Δεν δεχόμαστε αυτό το πράγμα, γιατί η Τουρκία ούτε καν Τελωνιακή Ένωση δεν έχει κάνει. Εκκρεμεί αναγνώριση από την Τουρκία ενός κράτους μέλους. Ο κύριος Αντωνιάδης όμως θέλει να χτίσει. Τι να χτίσει, την αμφιβολία. Δεύτερο ερώτημα. Μιλάμε για την κυβέρνηση Αναστασιάδη, όπου οι λέξεις έχουν χάσει κάθε αξία, γιατί ακυρώνονται από τις πράξεις. Και αν αρχίσω τώρα να πω, να απαριθμίσω λέξεις που έχουν ακυρωθεί από τις πράξεις, θα μας βρει το βραδινό δελτίο ειδήσεων. Οπότε δεν θα το κάνω. Οπότε επαναλαμβάνω. Και το δελτίο απόψε. Επαναλαμβάνω. Πράξεις. Ο Κύπριος Επίτροπος ως απλός θεατής συμφώνησε στην έναρξη της αναβάθμισης, της συζήτησης για αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έγραφα το συγκρίσιο. Αυτό, εγώ, το έγραφα αυτό το εγώ δεν το ξέρω το και δεν με αφορά. Αν θέλετε, επειδή ακούγεται τώρα στο σταθμό σας, μπορείτε να το διευκρινίσετε. Δεν ξέρω αν ο Επίτροπος τι έκανε. Είχε δικαίωμα βέτο. Εδώ έχουμε κυβέρνηση και κάνουμε πολιτική. Δεν θα παραπέμψουμε αλλού σε άλλου στο ζήτημα. Είχε δικαίωμα βέτο ο Επίτροπος, το οποίο βεβαίως και δεν εξάσκησε. Συγκλήσεις. Και τι έγινε, έχει αναβαθμιστεί η Τελωνιακή Ένωση της Τουρκίας? Συγκλήσεις. Ναι, τι έγινε, ρωτάω. Συγκλήσεις λοιπόν. Α. Γιατί δεν δίνει τη δημοσιότητα ο Νίκος Αναστασιάδης ή στα πολιτικά κόμματα το έγγραφο συγκλήσεων που έχει ετοιμάσει ο ίδιος? Το είπε στο Εθνικό Συμβούλιο. Να το πάρετε από τον κύριο Σιζόπουλο. Αλλά έκανε διανομή στα κανάλια. Αλλά αρνήθηκε μετά να το δώσει. Γιατί φοβάται να ενημερώσει τους Ελληνοκύπριους γιατί οι συγκλήσεις έχει συμφωνήσει? Γιατί φοβάται να ενημερώσει τον Κυπριακό λαό και τους πολιτικούς αρχηγούς για τις συγκρίσεις? Τρίτο, γιατί δεν συζητήθηκε στη Γενέβη? Τι απάντηση, είπε ο κύριος Αντωνιάδης ότι φοβάται μόνος του Σέρβερ ή μόνος του? Γιατί δεν να φοβηθεί ο κύριος Αναστάσης? Να φοβηθεί ότι έχει εκεί την Τουρκία σε μια διάσκεψη μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιτέλους πρέπει να μιλήσει. Αυτό να φοβηθεί. Ο Νίκος Αναστασιάδης προσπαθεί, κάνει μια εθνική προσπάθεια για να πάμε ξανά εκεί. Αυτή η μουρμούρα του Δίκο δεν είναι το κύριο θέμα. Οι συγκλήσεις όμως θέμα... ποιες είναι? Ποιες συγκλήσεις? Το κύριο θέμα ο πυρήνας του Κυπριακού είναι να φύγει η Τουρκία από την Κύπρο. Ναι ή όχι? Και τώρα αυτοί εδώ κοσκινίζουν. Το θέμα είναι, περιμένουμε απάντηση από την τουρκική πλευρά εάν μπορεί να συνεχίσουμε τη διάσκεψη της Γενέβης. Την κακώς προετοιμασμένη, όπως λέει το Δίκο. Στην οποία κακώς προετοιμασμένη είχαμε δει τον κύριο Γιούνκερ να στέκεται απέναντι στον κύριο Τσαβούσογλου. Αυτά είναι αποτελέσματα πολιτικής. Όχι το τι λέμε εμείς στη Λευκοσία. Να έρχεται η Τουρκία και να αναγκάζεται εκεί ο κύριος Τσαβούσογλου να δοκιμάζει να βρίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, να εκθέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Τουρκία ένιωσε την ανάγκη να κάνει αυτό το πράγμα στη Γενέβη, η οποία δεν σήμαινε τίποτα? Γιατί προφανώς ήταν σε δυσκολία. Ήθελε να αμφισβητήσει το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λόγο στο Κυπριακό, αλλά τελείωσε. Αφού λέει το Δίκο ότι θεσμοθετήθηκε μία διάσκεψη για την Κύπρο, μακάρι, με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα. Για πρώτη φορά αυτό θέλουμε. Κύριε Αντωνιάδη. Ο Νίκος Αναστασιάδης στο Εθνικό Συμβουλίο δήλωσε ότι έχει ετοιμάσει έγγραφο συγκλήσεων. Αρνείται να ενημερώσει τους Ελληνοκύπριους για αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει, τα οποία σε μεγάλο βαθμό θα κρίνουν την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού μετά από μια λύση. Αρνείται. Κρύβεται. Και αυτό είναι δεδομένο. Δεν το ζήτησε κανένας, κύριε Ντόπιν. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Ότι δεν θα το δώσει. Αυτό είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Τρίτον, γιατί δεν συζητήθηκε εκ μέρους της Τουρκίας οι εγγύησεις και η ασφάλεια στη Γενέβη τον Ιανουάριο? Ποια είναι η θέση της Τουρκίας για τις εγγύησεις και την ασφάλεια? Δεν τοποθετήθηκε τον Ιανουάριο η Τουρκία. Και γιατί δεν τοποθετήθηκε? Γιατί κρύφτηκε πίσω από τον κύριο Ακιντζή. Μπορεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ο κύριος Προδρόμου, ο κύριος Αναστασιάδης, να θεωρούν επιτυχία το να βρίσκεται ο κατοχικός ηγέτης, ο ισότιμος του εκλεγμένου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια διεθνή διάσκεψη? Εμείς το θεωρούμε αποτυχία. Κύριε Προδρόμου. Δεν θεωρούμε επιτυχία, γιατί λέει τη μισή αλήθεια. Είναι νέος, έχει πει τρεις φορές. Είχε γεννηθεί στο Μπούργκερ, στο Γκρι, τώρα. Έχει πει τρεις φορές
Έχει πει στον Μπούρκιαν στο τι έγινε. Έχει πει τρεις τι φορές. Έκανε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης εκεί. Έχει τι πει, ήταν. Έχει πει τρεις φορές ο κύριος Προδρόμου. Ναι. Ότι ήταν εκεί ο κύριος Γιούγκερ. Κύριε Δημόπουλε, κύριε Προδρόμου, συγκρατηθείτε. Αυτή η συζήτηση. Τι να συγκρατηθώ. Αυτό το παιχνίδι που θέλει να παίζει το Δίκο, ξέρετε, είναι σαν τα παιδάκια που φτιάχνουν πύργους και το παιχνίδι να το ρίξουμε να το ξαναφτιάξουμε. Εδώ έχουμε σοβαρά θέματα να συζητήσουμε. Ψυχραιμία. Θα αρχίσουμε τώρα το παραμύθι. Πήγε ο κατοχικός ηγέτης. Εντάξει, ας διαπραγματευτούν με μη κατοχικό ηγέτη αυτοί όταν, αν ποτέ έρθουν στην εξουσία. Εγώ θυμάμαι όμως ότι ο Μαγκαρίτης ο Τάσος Παπαδόπουλος και πήγε εκεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και δέχτηκε επιδιαιτησία και κάναμε δημοψήφισμα που ψήφισαν όλοι οι έπικοι. Ας τα αφήσουν αυτά τώρα. Εδώ έχουμε μπροστά μας άλυτο το Κυπριακό 13 χρόνια μετά από εκείνη την αποφασιστική στιγμή που ήρθε, μας έφεραν ένα κακό σχέδιο και είπαμε όχι. Άρα, έχω τον λόγο. Ωραία. Λοιπόν, όπως έλεγα, στην πενταμερή της Γενέβης, το αποτέλεσμα της αποτυχεμένης, καταστροφικής, αναξιόπιστης πολιτικής Νίκου Αναστασιάδη ήταν η θεσμοθέτηση και η κατοχύρωση της παρουσίας ενός κατοχικού ηγέτη, ενός ηγέτη ενός παράνομου μορφώματος, ως ισότιμου του εκλεγμένου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και μπορεί να είμαι νέος εγώ, αλλά εγώ δεν λέω ψέματα. Γιατί στο Μπούρκενστοκ δεν ήταν διεθνής διάσκεψη. Ήταν και δεν παρευρέθηκε ηγέτης. Σε διεθνή διάσκεψη. Α, ναι, ναι. Ο κατοχικός ηγέτης δεν παρευρέθηκε σε διεθνή διάσκεψη. Ήταν διάσκεψη των δύο ηγετών. Ναι. Των δύο ισοτιμών ηγετών. Των δύο κοινοτήτων. Όπως γίνεται και στην Κύπρο. Στα Ηνωμένα Έθνη δεν διαπραγματεύονται οι δύο πλευρές ισότιμα, ναι ή όχι. Όπως γίνεται και στην Κύπρο. Ναι ή όχι. Ποιος πήρε τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για την ισότιμη. Όχι, κύριε Δημήτρη, να το λύσουμε αυτό. Ποιος πήρε τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών που προβλέπουν ότι πρέπει οι δύο ηγέτες της Κύπρου των κοινοτήτων να διαπραγματευτούν. Το Δίκο τα πήρε στην κυβέρνηση. Λοιπόν, τι μας λέει τώρα. Όπως έλεγα. Εγώ είμαι εδώ για να απαντήσω στο ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουμε μια βιβλιοθήκη ψηφισμάτων. Μια βιβλιοθήκη έχουμε, τα οποία ψηφίσματα κατοχυρώνουν ότι θα διαπραγματευτούν οι δύο ηγέτες. Τώρα ξύπνησε το Δίκο αφού πήρε αυτά τα ψηφίσματα Σπύρος Κυπριανού. Τι ήταν, Δίκο δεν ήταν. Ο γιος του Σπύρου Κυπριανού σήμερα είναι αναπληρωτής πρόεδρος και κάνει την καμπάνια του γιου του Τάσου Παπαδόπουλου. Καθαρά πράγματα. Ήρθαν τώρα μας κάνουν κριτική ότι οι δύο ηγέτες για τα Ηνωμένα Έθνη στις διαπραγματεύσεις για τον Κυπριακό είναι ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Αυτή η κριτική τώρα πρέπει να απαντήσω εγώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Με την ώρα μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το άγχος του κυρίου Προδρόμου. Αυτό που βγάζετε και θα βλέπει ο κόσμος και γελά. Αν λοιπόν, ενώ εσύ με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Να λες ότι έγιναν ισότιμοι ηγέτες που το Δίκο τους έκανε, γιατί το Δίκο πήρε τα ψηφίσματα, γιατί κάποτε το Δίκο είχε μυαλό και πήγαινε στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα το Δίκο θέλει να φύγουμε από τα Ηνωμένα Έθνη. Μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ, και μην λέτε ψέματα. Μην λέτε ψέματα. Το Δίκο ουδέποτε είπε να φύγουμε από τα Ηνωμένα Έθνη. Λέτε ψέματα. Και είναι κρίμα, γιατί εγώ μπορεί να είμαι νέος, αλλά εσείς δεν είστε νέος. Και στην ηλικία σας δεν πρέπει να λέτε ψέματα. Ακούσατε ποτέ και αφού να λέει λέγαμε, ναι. Λοιπόν, αφού μια μιλάμε, φορά λοιπόν, ακούσατε να λέει ναι στη διαπραγμάτευση, πάντα αφού όχι. Αφού μιλάμε ναι. Λοιπόν για ψηφίσματα, καλό θα ήταν να μας πει ο κύριος Προδρόμου, γιατί η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη, την οποία σήμερα στηρίζει, καταπατά αυτά τα ψηφίσματα. Γιατί σε κανένα ψήφισμα, και προκαλώ να μας φέρουν ένα ψήφισμα που μιλά για παραμονή κατοχικού στρατού μετά τη λύση, όπως πρότεινε ο Νίκος Αναστασιάδης, και κάποια μορφή εγγύηση, όπως δήλωσε, κοιτάξτε, είναι καταγεγραμμένα σε έγγραφα. Αυτή την προπαγάνδα, είναι καταγεγραμμένα ούτε σε έγγραφα. Του Ερντογάν είναι καταγεγραμμένα σε έγγραφα. Δεν μπορώ να την ονομάσω πολιτική συζήτηση. Μην εκτεθείτε. Πρότεινε ο Νίκος Αναστασιάδης παραμονή του Ερντογάν. Βεβαιότατα, είναι σε έγγραφα που δόθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο. Βεβαιότατα. Η πρόταση Νίκου Αναστασιάδη προϋποθέτει παραμονή ενός τετάρτου κατοχικού στρατού για χρονικό διάστημα μετά τη λύση. Και η γκρινιά δεν είναι πολιτική συζήτηση. Δεν είναι πολιτική συζήτηση. Χαίρομαι που εγώ δεν έχω την ανάγκη να λέω ψέματα και να χάνω την ψυχραιμία μου. Ο Νίκος Αναστασιάδης, η πρότασή του προϋποθέτει παραμονή μέρους του κατοχικού στρατού μετά την πρώτη μέρα της λύσης για χρονικό διάστημα. Προϋποθέτει, όπως παραδέχτηκε στην κυρία Κερβέζου. Η πρόταση του Δίκο τι προϋποθέτει. Η συνάδελφό σας. Να μας την πει. Παραθέτει, αφού... θα την πω. Αν ναι, σιωπήσετε, ναι, θα την πω. Η συνάδελφό σας, την κυρία Κερβέζου, παραδέχτηκε και είπε, μάλιστα το έχω εδώ. Θέλω να είμαι όμως. Ναι, θα μείνουν όλοι οι επικοί ως εργάτες μετά τη λύση. Αυτές είναι οι προτάσεις του Νίκου Αναστασιάδη. Αυτές είναι οι προτάσεις που τον καθιστούν αναξιόπιστο και καταστροφική την πολιτική του. Η πρόταση του Δίκο, λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε, προϋποθέτει μια μεταβατική περίοδο, το entry into force, όπου οι δύο πλευρές θα ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τις οποίες θα προϋποθέτει η λύση,
αποχώρηση του κατοχικού στρατού, αποχώρηση των επίκων που θα συμφωνηθεί να φύγουν, επιστροφή των εδαφών που θα πρέπει να επιστραφούν και μετά θα μπει σε εφαρμογή η συμφωνία. Γιατί εμείς, σε αντίθεση με εσάς, δεν εμπιστευόμαστε τον κύριο Ερντογάν. Αυτή είναι και η στοιχειώδης διαφορά μας. Εμείς πορευόμαστε στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, εσείς τα καταπατάτε με τις προτάσεις σας. Εμείς πορευόμαστε στις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου του 2009, εσείς προτείνετε παραμονή κατοχικού στρατού και επίκων. Αυτή είναι και η διαφορά μας, γι' αυτό και έχετε το άγχος, γι' αυτό και ο κόσμος κουράστηκε με αυτήν την πολιτική. Η πρόταση του Δίκο, όχι πρόταση, η πολιτική του Δίκο, την έχουμε δει στην πράξη. Το 2004 ο πρόεδρος του Δίκο διοργάνωσε δημοψήφισμα με νόμο. Ψήφισε νόμο η Κυπριακή Βουλή να γίνει δημοψήφισμα επίσημο των Ηνωμένων Εθνών. Σε αυτό το δημοψήφισμα ψήφισαν σαν ωραίοι περήφανοι Κύπροι πολίτες όλοι οι έπικοι. Όλοι οι έπικοι. Δεν άκουσα τότε τον κύριο Αντωνιάδη να διαμαρτύρεται. Μα γιατί ψηφίζουν οι έπικοι? Οι έπικοι θα αποφασίσουν το μέλλον της Κύπρου. Ναι, έγινε και αυτό. Είναι αυτό ήταν Δίκο. Εκτός είναι άσχετο αυτό που λέω. Δεν έχετε καμία αυτό σχέση ήταν, με το θέμα. Αυτό ήταν κυβέρνηση. Θέλετε Δίκο να μείνουν όλοι οι έπικοι, κύριε Πρόεδρε? Τώρα έχει άγχος και θέλει. Θέλετε να μείνουν όλοι ο κατοχικός σταθμό μετά τη λύση? Όχι. Θέλετε? Εγώ, τότε διαφωνείτε με τον Νίκο Αναστασιάδη. Διαφωνώ μαζί. Διαφωνείτε και πάλι με τον Νίκο Αναστασιάδη, όπως διαφωνήσατε και το 2004. Διαφωνείτε και πάλι με τον Νίκο Αναστασιάδη. Έχουμε δει. Αυτές είναι οι προτάσεις του Νικολάου. Όχι προτάσεις. Πολιτική Δίκο στην πράξη. Το επαναλαμβάνω. Για τους επίκους. Συμφωνήσατε τότε. Το 2004 έγινε δημοψήφισμα. Και διαφωνήσατε με τον Νικολάου. Επισημότατα. Με τη σφραγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Το δημοψήφισμα που θα καθόριζε το μέλλον αυτού του τόπου. Ο τότε πρόεδρος του Δίκο και πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είχε καμία ενόχληση. Όχι να μείνουν οι επίκοι στην Κύπρο, να ψηφίσουν για την Κύπρο. Τώρα και τώρα μας κάνουν μαθήματα. Ουδέποτε δέχτηκε μετά ο Τάσος Παπαγόπουλος. Λοιπόν, είναι ντροπή να λέτε ψέματα. Είστε μεγάλος άνθρωπος. Μα δεν δέχτηκε. Είναι ντροπή έγινε να λέτε ψέματα. Ουδέποτε έγινε δέχτηκε ο Τάσος Παπαγόπουλος να παραμείνουν οι επίκοι στην Κύπρο. Όχι, ο Νίκος Αναστασιάδης το παραδέχτηκε. Θέλετε να σας διαβάσω τη συνέντευξη στην κυρία Κενεβέζου? Θέλετε να σας διαβάσω, κυρία Δημοπούλου? Για να αποφασίσουν για το μέλλον της Κύπρου. Αφήστε την κυρία Κενεβέζου. 2017 δεν θα μου πείτε τι να λέω. Αυτά τα λέτε στο κόμμα σας. Όχι, δεν μιλούσατε. Εγώ μιλούσα. Λοιπόν, αυτός μιλούσε. Και τι θα γίνει με τους έπικους, κύριε Αναστασιάδη? Τι θα γίνει με τους έπικους? Διάλογο, διάλογο. Άρα, εγώ σας είπα, άρα θα δώσουμε σε όλους τους έπικους άδεια εργασίας. Θα τους αφήσουμε απαντά να ψηφίσουν. Ναι, κυρία Κενεβέζου. Θέλω να είμαι όμως και να λέω την αλήθεια. Τι θέλετε να λέω τώρα στον κόσμο? Ότι θα φύγουν την επόμενη μέρα της λύσης? Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εγώ δεν έχω από κάτι άλλο. Εκτός το ότι η πολιτική του Δίκο ήταν και έγινε δημοψήφισμα στο οποίο ψήφισαν οι έπικοι για να αποφασίσουν και αυτοί για το μέλλον της Κύπρου σαν καλοί Κύπροι. Εκτός από αυτό, τότε υπήρξε ένας κατάλογος με 45.000. Ναι, όχι με όλους, όπως είπε ο Νίκος Αναστασιάδης. Αυτός ο κατάλογος, κύριε Δημόπουλε, τότε που τον είχε διαπραγματευτεί ο Τάσος Παπαδόπουλος, δεν εξαντλήθηκε. Δεν έβρισκαν οι Τουρκοκύπροι τόσους επίκους. Γιατί οι υπόλοιποι θα έμεναν με άλλους τρόπους. Άρα λοιπόν ας τα αφήσει αυτά το Δίκο. Και εδώ το ζήτημα το μεγάλο που θέλει να το επισκιάσει. Είδατε, το ξεχάσαμε. Αρχίσαμε πάλι τη γνωστή δήθεν συζήτηση για το Κυπριακό. Το μεγάλο ζήτημα είναι το ότι έχουμε εκεί την Τουρκία. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτή η διάσκεψη. Φαίνεται πολύ δύσκολο. Αλλά η πρόταση, η προσέγγιση και η κατεύθυνση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι να φέρουμε την Τουρκία εκεί. Πρώτων ευθυνών της, είτε αν μπορεί να ληφθεί μια απόφαση να πάμε παρακάτω, αλλά πρέπει να περάσουμε από αυτό το θέμα που είναι ο σκληρός πυρήνας και είναι αυτό που αποφεύγει να συζητήσει η Τουρκία. Είτε διαφορετικά θα φανεί ποιος φταίει. Και δεν φταίει ο Νίκος Αναστασιάδης όπως φταίει για το Δίκο, είναι η Τουρκία που φταίει. Ο Νίκος Αναστασιάδης είναι ο μόνος Ελληνοκύπριος πρόεδρος. Ο μόνος Ελληνοκύπριος πολιτικός, για να είμαι δίκαιο, ο οποίος δήλωσε στη συνέντευξη του στην εφημερίδα Πολίτης την Πρωτοχρονιά ότι συζητά και αποδέχεται μορφή εγγύησεως για τη συνταγματική τάξη μετά τη λύση, όπου ένας από τους εγγυητές μπορεί να είναι η Τουρκία. Είναι επίσης ο μόνος Ελληνοκύπριος πολιτικός πρόεδρος που αποδέχτηκε το σύστημα εγγύησεων του 1960, γιατί είναι βέβαια και ο μόνος που αποδέχτηκε το σχέδιο Ανάν, το οποίο αυτόν προϋπόθεται. Είναι ο μόνος Ελληνοκύπριος πρόεδρος που αποδέχτηκε το σύστημα εγγύησεων. Όλα τα άλλα. Τα 40 τόσα χρόνια. Ποια 40? Πόσα χρόνια υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία? 57? Δεν αποδεχόμαστε το σύστημα εγγύησεων.
Το δίκο δεν το αποδέχεται. Μα τι λέμε τώρα. Αποδέχεται κάποιος άλλος το σύστημα, Έχουμε πιει πρωί-πρωί. Ο Νίκος Αναστασιάδης είναι ο μόνος πρόεδρος που αποδέχεται το σύστημα. Μέχρι και εσείς διαφωνήσατε μαζί του τότε. Το δίκο κυβέρνησε. Ήταν η Προεδρία της Δημοκρατίας πόσα χρόνια, αγαπητοί. Έχετε ακούσει. Όλα αυτά τα χρόνια δεν είμαστε κάτω από εγγύησεις. Α, δηλαδή δεν αποδέχεται την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχετε ακούσει. Να αποδέχεται λύση με το σύστημα εγγύησεων. Σας προκαλώ να μας πείτε ποιος. Ωραία. Ο Νίκος Αναστασιάδης το δέχεται. Δέχτηκε το σχέδιο ΑΝΑΝ, είναι ο μόνος που το δέχτηκε. Ακόμα και εσείς τότε διαφωνήσατε μαζί του. Βέβαια, και με τον Τάσο που το έφερε. Ο Τάσος το έφερε. Τι το έφερε ακόμα το σχέδιο ΑΝΑΝ. Εσείς διαφωνήσατε με το σύστημα εγγύησεων. Γιατί το έφερε. Με τη συνέχιση του συστήματος εγγύησεων. Γιατί το έφερε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Δεν μου έχετε εξηγήσει. Διαφωνήσατε με τη συνέχιση του συστήματος εγγύησεων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ακόμα και εγώ. Ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Μα προσέχουμε πώς μιλάμε στην τηλεόραση. Και δεν κατάλαβα αυτό το επιχείρημα. Ο κ. Αντωνιάδης το λέει συνέχεια και συνέχεια πέφτει κάτω. Ναι, το σχέδιο εκείνο το απέρριψε ο κυπριακός λαός. Χρειαζόταν. Γιατί ήταν ακατάλληλο. Γιατί το έφερε ο πρόεδρος. Αυτό είναι η σωστή στρατηγική. Αυτός είναι ένας πρόεδρος αξιόπιστος. Σας φέρνουν ένα σχέδιο να πείτε όχι. Όχι, δεν είναι αυτό. Πολεμάω, αγωνίζομαι, διαπραγματεύομαι. Αν είναι δυνατόν να πετύχω κάτι που να σταθώ μπροστά σας και να σας πω αλήθεια, όχι αυτά που λέει το δίκο που ανακατώνει χαρτιά να βρει αφορμές, ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει αποδεκτό. Και γι' αυτό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τώρα λέει: μια στιγμή θα πάμε εκεί που ήμασταν με τα Ηνωμένα Έθνη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε τι λέει η Τουρκία για να συζητήσουμε το σύστημα εγγύσεων. Ο πρώτος πρόεδρος, ο οποίος φέρνει σε διαπραγμάτευση την κατάργηση του συστήματος εγγύσεων, εμπνέει το δίκο να λέει ότι είναι ο μόνος που δέχτηκε τις εγγύσεις. Εντάξει, τι να πω εγώ. Τα γεγονότα και τα δεδομένα μιλούν από μόνο τους. Είναι ο μόνος πρόεδρος που έχει παραδεχτεί στην συνέντευξή του την πρωτοχρονιά του 2017 στον πολίτη ότι συζητά σύστημα εγγύησης της συνταγματικής τάξης που να προϋποθέτει και την Τουρκία. Είναι ο μόνος πρόεδρος, η πρώτη και μόνη φορά που ερωτηθήκαμε επίσημα εάν αποδεχόμαστε τη συνέχιση αυτού του συστήματος εγγύησεων το οποίο προϋποθέτει από ποιον ερωτηθήκαμε δικαιώματα στην Τουρκία ήταν με το δημοψήφισμα το 2004. Ο Νίκος Αναστασιάδης απάντησε ναι, δέχομαι. Από ποιον και αυτό έχει γραφτεί στην ιστορία. Ερωτηθήκαμε. Η ουσία δεν είναι από αυτή. Από ποιον ερωτηθήκαμε. Η ουσία είναι αυτή που σας λέω. Όχι, από ποιον ο Νίκος Αναστασιάδης απάντησε ναι, ωραία. Δέχομαι να έχει επεμβατικά δικαιώματα η Τουρκία. Ποιος μας ρώτησε. Τελεία. Ποιος μας εισηγήθηκε να έχει επεμβατικά δικαιώματα. Ποιος μας το εισηγήθηκε αυτό. Ποιος πρόεδρος ρώτησε τον Κυπριακό λαό. Ο Τάσος Παπαδόπουλος. Ναι. Δέχομαι να έχει επεμβατικά δικαιώματα η Τουρκία. Δηλαδή, Νίκος Αναστασιάδης, η ηγεσία και οι υψηλές στρατηγικές σε ένα τόπο είναι για να οδηγήσουμε τον λαό σε κάτι που είναι προφανές ότι θα πει όχι. Αυτό είναι που θέλει να κάνει ξανά το δίκο σε αυτή τη χώρα. Συγγνώμη, αυτό το ζήσαμε, το περάσαμε, φτάνει. Κάτι άλλο πρέπει να δούμε και το κάτι άλλο είναι μία διαπραγμάτευση λύση τελής. Τέτοια πρόταση δεν έχουμε ακούσει. Τουλάχιστον από το δίκο. Ακούμε ότι όχι, μην πάτε εκεί, όχι, μην πάτε εδώ, όχι, 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 όχι. Εντάξει, ας μείνουμε με το όχι, το οποίο όχι στην διαπραγμάτευση, είναι η κατοχή. Είναι ο στρατός εδώ. Την ώρα που μιλάει ο κύριος Αντωνιάδης και απαντάω εγώ ή μιλάω εγώ και απαντάει αυτός, πόσα χιλιόμετρα από εδώ είναι ο κατοχικός στρατός. Εκεί είναι. Ρωτώ με αφού ενοχλεί ο κατοχικός στρατός τον κύριο Προδρόμο, γιατί το κόμμα του προτείνει να τον νομιμοποιήσουμε μετά τη λύση. Το κόμμα σας τι προτείνει. Δεν έχω να... Σας είπα πριν, προφανώς δεν το αντιληφθήκατε. Τι προτείνει για τον τουρκικό στρατό, τι θα γίνει. Σας εξήγησα πριν από λίγο, δεν το εξήγησατε, τι θα γίνει. Πρέπει να διαπραγματευτούμε, ναι ή όχι. Σοβαρά. Πώς θα φύγει αλλιώς. Αν έχετε άλλο τρόπο, να σας ακολουθήσουμε. Σίγουρα δεν θα φύγει προτείνοντας να μείνει. Όχι, πώς θα φύγει, όπως δεν θα φύγει. Πώς θα φύγει, έχετε καμιά ιδέα. Σας εξήγησα. Ναι, έχετε καμιά ιδέα. Σας εξήγησα πριν από λίγο. Τι μου εξήγησατε τώρα, πείτε. Μεταβατική περίοδος. Όπου οι δύο. Μεταβατική, ποιο θα το πει αυτό. Όπου οι δύο. Πρέπει να γίνει συμφωνία για μεταβατική. Οι δύο πλευρές. Ναι, συμφωνία. Πώς θα γίνει συμφωνία αν δεν διαπραγματεύεσαι. Η μεταβατική περίοδος θα έρθει από τον ουρανό. Θα βρέξει μια μέρα μεταβατικές περιόδους, πρέπει να διαπραγματευτείς. Εσείς λέτε όχι, μην πάμε να διαπραγματευτούμε. Αυτό το λέτε εσείς προφανώς. Από την άλλη. Σας έχει ακούσει κανένα να λέτε ναι. Δεν θα φύγει ο στρατός στη διαπραγμάτευση. Όταν προτείνεις να μείνει. Και αυτή είναι η πρόταση του Νίκου Αναστασιάδη και του Δημοκρατικού Συνέδριου. Αγαπητοί μου, το δίκο ονειρεύεται μια μεταβατική περίοδο στην οποία θα φτάσουμε χωρίς να διαπραγματευτούμε. Εντάξει. Με το γεσί δεν πιστεύω να παραιτηθεί ο Υπουργός. Εμείς θέλουμε, είναι η πολιτική της κυβέρνησης και του Υπουργού
Και έχει γίνει και μια συμφωνία πέρσι το καλοκαίρι, αν θυμόμαστε όλοι καλά ότι έχει γίνει μια συμφωνία με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, και στη βάση αυτής της συμφωνίας τώρα ήρθε η ώρα της αλήθειας. Θα πρέπει και οι πολιτικές δυνάμεις στη Βουλή να ανταποκριθούν και να εγκρίνουν, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί έχουμε συμφωνήσει όλοι μαζί. Το Δίκο στηρίζει το Γεσί. Αλλά ναι, βεβαίως, και ο Δημοκρατικός Συναγερμός το κάνει. Αλλά και οι κοινωνικοί εταίροι, οι διάφοροι κλπ, αφού μάλιστα έχουν ικανοποιηθεί και κάποια προπεντούμενα, εννοείται βεβαίως ότι το πρώτο στάδιο για το Γεσί, γιατί δεν είναι σύνθημα το Γεσί, να ακούει ο κόσμος και να λέει επιτέλους, ναι, πρέπει να λυθούν τα προβλήματα υγείας, αλλά το πρώτο στάδιο, υπεύθυνα δουλειά είναι αυτή και πρέπει να γίνει, είναι αυτονόμηση. Διοικητική, οικονομική. Αλλά εκεί είναι, στη Βουλή, και πρέπει να ληφθεί απόφαση. Θα δούμε όλα τα κόμματα. Δεν θέλω να εκφράσω αμφιβολίες για κανένα. Κύριε Αντωνιάδη. Η τοποθέτηση μας όσον αφορά τα νομοσχέδια του ΓΕΣΥ είναι θετική. Θετικές θα είναι και οι προτάσεις οι οποίες θα υποβάλουμε στον Υπουργό Υγείας, οι οποίες βεβαίως δεν θα εντάξουν τη φιλοσοφία των νομοσχεδίων. Και ευχόμαστε να τις δει και ο ίδιος θετικά για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τα νομοσχέδια. Η αναβάθμιση της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητη. Οι προτάσεις οι δικές μας έχουν να κάνουν με την άμεση αναβάθμιση της δημόσιας υγείας. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Εάν την Παρασκευή ψηφιστούν τα νομοσχέδια του ΓΕΣΥ, δεν θα εκλείψουν οι λίστες αναμονής τη Δευτέρα. Δεν θα βελτιωθεί η παροχή δημόσιας υγείας τη Δευτέρα. Θα πάρουν κάποια χρόνια. Οι δικές μας οι προτάσεις έχουν να κάνουν με την άμεση αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, χωρίς να αλλάζουν τη φιλοσοφία του γενικού, του ΓΕΣΥ. Παρ' όλα αυτά, θα το ψηφίσετε. Είναι θετική η τοποθέτησή μας. Ναι. Υπό την προϋπόθεση, αν θέλετε, ελπίζοντας ότι ο Υπουργός θα ακούσει θετικά και κάποιες δικές μας προτάσεις. Γιατί τώρα ακούμε για προτάσεις. Θυμάστε πέρσι που είχαν πάει όλοι μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Δεν είχαν γίνει και κάποιες συμφωνίες. Αυτές οι συμφωνίες εφαρμόζονται. Τι είναι αυτές οι προτάσεις, δεν ξέρω, ούτε θέλω να προκαταλάβω, αλλά υποτίθεται ότι ξέρουμε τι θα κάνουμε. Παραλαμβάνω να το πω πιο απλά. Αντιληφθεί ο κύριος Προδρόμου. Η τοποθέτησή μας όσον αφορά τα νομοσχέδια που έχει καταθέσει ο Υπουργός Υγείας για το ΓΕΣΥ είναι θετική. Την ίδια στιγμή έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, ναι. Οι οποίες δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία των νομοσχεδίων, αλλά κατά τη δική μας άποψη προσθέτουν σε αυτά τα νομοσχέδια. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν. Είχα κι άλλο. Βλέπω εδώ αποδυναμώνεται την ανισχύει η Διεθνική Φρουρά. Είδα και μια διαφήμιση που παίζει από χθες, μου φαίνεται, το στέλεχος που ήταν 2 χρόνια άνεργος και βρήκε δουλειά από το κράτος. Την είδατε? Όχι, εγώ έχω δει ότι γίνονται προσλήψεις. Γι' αυτό προσλήψεις. Ναι. Βγήκε πάλι διαφημιστικό που καλούν κτλ. Απ' την άλλη, βλέπω τον Γκλόκαρη που λέει βεβαιασμένες αποφάσεις, όπως η μείωση θητείας και το πάγωμα του εξοπλισμού. Κοιτάξτε, η μείωση της θητείας, η οποία συζητάτε εδώ και 20 χρόνια, πάντα θεωρείται βεβαιασμένη. Ξέρετε, η Εθνική Φρουρά, την οποία θέλουμε να είναι εκεί, να είναι αξιόμαχη, να είναι οργανωμένη, με τα περιορισμένα μέσα που έχουμε, να βγάζει όμως το μέγιστο της απόδοσης, ήταν ένα κριτήριο αυτό. Ήταν ένα στοίχημα. Δηλαδή, μπορεί να προετοιμαστεί για να μειωθεί η θητεία, γιατί σε πάρα πολλές χώρες η θητεία έχει μειωθεί και έχουν αξιόμαχους στρατούς. Στο σημερινό κόσμο, δεν είναι με την διάρκεια της θητείας των εφήβων που κάνεις ένα στρατό σωστό. Ακριβώς εκεί άρχισαν οι αμφιβολίες. Μήπως η Εθνική Φρουρά θέλει φρεσκάρισμα, γιατί τόσα χρόνια δεν μπορεί να το κάνει. Σήμερα, με αυτή την κυβέρνηση, φάνηκε ότι μπορεί να το κάνει. Και εμείς πιστεύουμε ότι το γεγονός ότι υπάρχουν αυτά τα επαγγελματικά ή μη επαγγελματικά στελέχη, τα οποία προσλαμβάνονται, μπορεί να δώσει καλύτερο σκελετό, κόκαλο στην Εθνική Φρουρά. Άρα λοιπόν δουλειά χρειάζεται και έχουμε εμπιστοσύνη στο στελεχειακό δυναμικό, στους αξιωματικούς, στον κόσμο εκεί, και πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να κάνουν καλύτερη την Εθνική Φρουρά, όχι να έχουμε αμφιβολίες. Και βεβαίως η οικονομική κατάσταση της χώρας που σιγά σιγά βελτιώνεται επιτρέπει να κάνουμε και κάποιες, αν χρειαστεί, δαπάνες για ηλεκτρονικά μέσα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πρέπει να εναρμονιστούμε με τον σύγχρονο κόσμο που ζούμε, να μην είμαστε κολλημένοι σε κάποια πράγματα. Κύριε Δονιάδη, τι λέτε εσείς? Και είναι οι αρμόδιοι να κρίνουν για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς και κατά πόσο ήταν βεβαιασμένη ή όχι η μείωση της θητείας. Η στρατιωτική και το ΓΕΦ. Η στρατιωτική και το ΓΕΦ δηλώνουν ότι διαφωνούν και ότι δεν είχαν ερωτηθεί, ότι δεν συμμετείχαν.
Ο κ. Κυλοχάρης που μιλάτε, που τον αναφέρατε, ο οποίος είναι πραγματικά... Το είδα τόσο φιλελεύθερο. Είναι μια προσωπικότητα που σεβόμαστε στον χώρο της άμυνας. Ο κύριος Αντωνιάς, πρωτού πάρει φορά του, θυμάμαι ότι ήταν υπουργός άμυνας τον Τάσο Παπαδόπουλο και παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος. Παραιτήθηκε για λόγους υγείας ο κύριος Κλοκάρης, ναι. Πάση περιπτώσει. Ναι, ναι. Διαμαρτυρόμενος. Ο κ. Κλοκάρης παραιτήθηκε για λόγους υγείας. Τώρα τα παραμύθια του κ. Προδρόμου δεν θα σχολιάσω. Από εκεί και μετά. Επαναλαμβάνω, είναι θετικό βήμα η μείωση της θητείας. Όταν γίνεται σωστά, οι καθήλυνοι αρμόδιοι, οι στρατιωτικοί, δηλώνουν ότι δεν ρωτήθηκαν και ότι δεν έγινε σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Λοιπόν, και περνάμε τώρα στο τρομοκρατικό στο Μάντσεστερ, όπου οι αρχές αναζητούν τους χρηματοδότες του Καμικάζη. Την ίδια ώρα η αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφία του τρομοκράτη πριν από την επίθεση. Είναι ο Καμικάζη του Μάντσεστερ, λίγη ώρα πριν σκορπίσει το θάνατο στη συναυλία. Στις εικόνες αυτές από κάμερα ασφαλείας, ο Σαλμάν Αμπέντι έχει γίνει ένα με το πλήθος της νεολαίας. Φορά γυαλιά, μπουφάν, καπέλο, τζιν και αθλητικά παπούτσια, ενώ στην πλάτη του έχει το σακίδιο με τον εκρηκτικό μηχανισμό. Θα τον πυροδοτήσει λίγα λεπτά αργότερα. Oh my God. I was sat there thinking, look, there's kids dying that are dead, but it's from someone I know. That hurts. Ο μικρότερος αδερφός του Καμικάζη, ο οποίος συνελήφθη στη Λιβύη, ετοιμαζόταν να επιτεθεί εναντίον του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ στη χώρα. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας εκφράζει φόβους ότι έχουν ξεφύγει αρκετοί από το δίκτυο των τρομοκρατών στο Μάντσεστερ. There's a group in Manchester that's brainwashing everyone, and I don't like it because apparently he was in Libya, and now I'm here and he's the one that done the bombing in Manchester. So I'm thinking, what's happening here? That's what I'm thinking. Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί 14 ύποπτοι, ενώ περισσότεροι από 1000 αστυνομικοί εμπλέκονται σε έρευνες. Ο Βρετανικός τύπος αποκαλύπτει ότι το FBI είχε ενημερώσει τον Ιανουάριο για τον Αμπέντι, αλλά η MI5 δεν βρήκε τίποτα το ύποπτο. Σύμφωνα με το Independent, είχε αρκετά χρήματα μαζί του ώστε να κάνει πολλά ταξίδια τους τελευταίους μήνες μεταξύ Βρετανίας και Λιβύης και να νοικιάσει τουλάχιστον 3 σπίτια. Η αστυνομία έχει πληροφορίες για τους χρηματοδότες του, ενώ ο ίδιος είχε πάρει τουλάχιστον 10.000 ευρώ από φοιτητικά επιδόματα. Συγκροτήματα κάνουν φιλανθρωπικές συναυλίες στο Μάντσεστερ. Θέλουν να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν για τις οικογένειες των θυμάτων. Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα αυτής της τραγωδίας και στο τελικό του αγγλικού κυπέλου μέσα σε ένα κατάμεστο Γουέμπλεϊ. Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Πόρτλαντ, όπου ακροδεξιός μετά από ρατσιστικό παραλήρημα μαχαίρωσε και σκότωσε 2 άνδρες, ενώ τραυμάτισε άλλον έναν. Είναι το ρατσιστικό παραλήρημα του Τζέρεμι Τζόσεφ Κρίστιαν, του ακροδεξιού που μαχαίρωσε 3 ανθρώπους στο μετρό του Πόρτλαντ. Ο 35χρονος ακροδεξιός χαιρετά ναζιστικά περικυκλωμένος από αστυνομικούς. Ερασιτεχνική κάμερα τον είχε καταγράψει πριν από μερικές εβδομάδες σε διαδήλωση. Ο δράστης σκόρπισε τον πανικό στο μετρό του Πόρτλαντ, μαχαίρωσε και σκότωσε 2 άνδρες και τραυμάτισε σοβαρά έναν ακόμη. There's just blood everywhere. Again, it happened so fast, but it looked like every punch that I saw was actually a stab. When he got off the train, I saw he was holding a knife. And then he says, "Don't follow me," you know. Μέσα στο σειρμό του μετρό επιτέθηκε φραστικά σε 2 μουσουλμάνες, η μία εκ των οποίων φορούσε χιτζάμπ. Take out the knife and cut 3 of the guys on the neck. DARPA! Φώναζε ρατσιστικά συνθήματα εναντίον τους, όταν μια ομάδα ανδρών επενέβη και τους ζήτησε να σταματήσει. Τότε ο δράστης έβγαλε μαχαίρι και τους επιτέθηκε. He doesn't like Muslim because they're like criminals. Ένα από τα θύματα εξέπνευσε επί τόπου. Το άλλο κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Ο δράστης συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα μετά από καταδίωξη της αστυνομίας. Αναλυτές εκτιμούν ότι μετά από ένα μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα όπως αυτό του Μάντσεστερ παρατηρείται συχνά έξαρση ρατσιστικής βίας. Έχεις σκεφτεί ποτέ τι θα κάνω αν λιποθυμήσεις? Περίμενε, αν έχω σκεφτεί εγώ τι θα κάνεις αν λιποθυμήσω εγώ, καταρχάς τι είπα ξύλο να λιποθυμήσω. Εύκολο, γιατί. Ναι, φαντάζομαι θα μου δώσεις πρώτες βοήθειες. Ξέρεις στο μέχρι καταρχάς θα μου δώσεις ίσως σε καλό δρόμο. Ξέρεις τα βασικά. Το φίλι της ζωής θα σου δώσω. Το φίλι της ζωής μόνο. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα μάθουμε περισσότερα για πρώτες βοήθειες. Θα δούμε τώρα ακριβώς με ποιο τρόπο και τι, γιατί πρέπει όλοι να γνωρίζουμε τα βασικά πρώτων βοηθειών. Κοντά μας είναι ο κύριος Αντώνης Σαμαήλας, εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών. Καλή σας ημέρα. Το πω σωστά? Πολύ σωστά το είπατε. Εντάξει, λίγο το έφαγε, αλλά. Σαμαήλας, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Το ίδιο, ναι. Λοιπόν, πείτε μας τι κάνουμε. Τι πρέπει να γνωρίζουμε να ξεκινήσουμε με τον εργασιακό χώρο, αυτό που τη είπα, λιποθυμά. Τι κάνουμε. Μάλιστα. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω που πήγατε σε λίγο. Εμείς παρακαλούμε, εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Καλή εβδομάδα. Αμήν. Τι κάνουμε στην εργασία? Υπάρχουν δύο προγράμματα στην εργασία, πρώτες βοήθειες στην εργασία, τα οποία εφαρμόζομαι στο. Ναι. Τα οποία εφαρμόζομαι. Είναι ένα σύντομο πρόγραμμα, 6-ωρο πρόγραμμα και ένα 18-ωρο πρόγραμμα. Τα οποία προγράμματα προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους συναδέλφους που μπορεί να έχουν αρρωστήσει. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, κύριε Σαμαήλα? Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζουν, πώς να καλέσουμε τις πρώτες βοήθειες, αν χρειαστεί, τα ασθενοφόρα. Αυτό είναι εύκολο. Όχι, δεν είναι και τόσο εύκολο. Γιατί? Πρέπει να δώσουμε τις σωστές πληροφορίες. Πρέπει να πούμε ακριβώς το χώρο που βρισκόμαστε. Πρέπει να δώσουμε τη σοβαρότητα του περιστατικού. Και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αν η κατάσταση του ασθενή μας χειροτερέψει, να επαναλάβουμε το τηλεφώνημα για να βεβαιωθούμε ότι αυτή η πρώτη βοηθή που θα έρθει το ασθενοφόρο θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει άμεσα τον περιστατικό. Ναι, αλλά μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, εμείς τι κάνουμε? Οι πρώτες βοήθειες που θα δώσουμε στο άτομο που έχει ανάγκη εκείνη την ώρα, τι γίνεται? Σωστό. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο, η αλυσίδα επιβίωσης. Η αλυσίδα επιβίωσης ξεκινάμε από το έγκαιρη αναγνώριση και τηλεφώνημα στις πρώτες βοήθειες, η έγκαιρη και γρήγορη παροχή πρώτων βοηθειών. Εάν μιλάμε για περιστατικό καρδιακό που έχει ανακοπή καρδίας, τότε προχωράμε αν υπάρχει μέσα από τον έλεγχο που θα κάνουμε στον ασθενή. Ωραία, πάμε σε αυτό να μας δείτε. Αντί να το λέμε, να το συζητάμε, να μας δείτε. Είναι το ακρόνιμο. Λοιπόν, λιποθυμάει ο άλλος. Πώς καταλαβαίνω εγώ τι γίνεται? Ερχόμαστε κοντά και βλέπουμε, καταρχήν, αν λιποθυμήσει μπροστά μας, τότε ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνο στην περιοχή. Αλλιώς, αν τον βρούμε λιπόθυμο, πρέπει να ελέγξουμε μήπως τον έχει χτυπήσει ηλεκτρισμός και λιποθύμησε, μήπως έχει κάτι άλλο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση κάνουμε έλεγχο της περιοχής. Υπάρχει, είναι ασφαλές για μας να πλησιάσουμε? Πλησιάζουμε τον ασθενή, θα πρέπει να δούμε υπάρχει ανταπόκριση στον ασθενή. Αν αναπνέει δηλαδή. Αν αναπνέει. Το πρώτο. Για να δούμε είναι αν ζωή. Είναι εντελώς λιπόθυμος. Δηλαδή αν είναι ανέστητος. Οπότε όταν είμαστε ανέστητοι, όλοι οι μυς του οργανισμού μας, όλοι του σώματος μας, είναι χαλαρώνουν. Το ίδιο και ο μυς της γλώσσας, ο οποίος αν ο ασθενής μας είναι ανάσκελα, ο μυς της γλώσσας κάθεται στο πίσω μέρος του αεραγωγού και κλείνει το σωληνάκι που συνδέει με τους πνεύμονες. Οπότε θα πρέπει να ανοίξουμε. Βεβαίως, θα πρέπει να ανοίξουμε το μέτωπο προς τα πίσω, κρατώντας το πηγούνι για να δούμε αν αναπνέει. Έχουμε αυτό για 10 δευτερόλεπτα. Ανοίγοντας τον αεραγωγό, τότε βάζοντας κοντά το αυτί μας και το πρόσωπο μας και βλέποντας το στήθος για 10 δευτερόλεπτα. Βλέπω αν ανεβαίνει το στήθος, ακούω, αισθάνομαι αν υπάρχει αναπνοή. Ωραία. Αυτό το κάνουμε για 10 δευτερόλεπτα, όχι περισσότερο. Εάν διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει αναπνοή, εντάξει, τότε είναι εκεί που πρέπει να φωνάξουμε για βοήθεια. Αν υπάρχει απεινιδωτή στην περιοχή, πρέπει να μας το φέρουν. Είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει την καρδιά. Μέχρι να έρθει ο επινοητής, δεν κάνουμε μαλάξεις. Μόλις φωνάξουμε για βοήθεια, κλείσει στις πρώτες βοήθειες, θα πρέπει να ξεκινήσουμε μαλάξεις. Οι μαλάξεις, οι καρδιακές, οι θωρακικές συμπιέσεις, όπως λέμε, θα πρέπει να γίνονται με ρυθμό 100 με 120 το λεπτό. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε 2 πιέσεις στο δευτερόλεπτο. Μάλιστα. Να μας δείξετε και πώς γίνονται. Βρίσκομαι το κέντρο, την νοητή γραμμή που ενώνει το κέντρο του στήθους με τις μασχάλες εδώ. Βάζοντας το χέρι μας
το κάτω μέρος της παλάμης, στο κέντρο του στήθους και δένοντας τα δάχτυλά μας από πάνω και πιέζοντας προς τα μέσα, προς τα κάτω. Η τεχνική τώρα για να τη δούμε καλύτερα θα πρέπει να το κάνουμε στο πάτωμα. Πώς θα ήταν. Αλλά λόγω της εκπομπής θα το κάνουμε εδώ. Πάλι, και αυτές οι συμπιέσεις θα πρέπει να είναι με ρυθμό. Και αυτές οι αλλάξεις πρέπει να γίνουν 120 το λεπτό. Μάλιστα. Μόλις φτάσουμε τις 2 δευτερόλεπτα. Μόλις φτάσουμε τις 30, σταματάμε για να δώσουμε το φιλί της ζωής. 2 τεχνητές αναπνοές. Και αυτή τη διαδικασία κάνουμε μέχρι να έρθουν. Ωραία. Πάμε τώρα στο φιλί της ζωής, πώς δίνεται, γιατί πολλοί το λέμε, αλλά δεν το κατέχουμε. Πάντοτε. Κλείνουμε τη μύτη, μου φαίνεται. Όχι, μύτη όχι. Κλείνουμε τη μύτη και φυσάμε από το στόμα. Ναι, αυτό. Αν είναι μικρό παιδάκι, μπορεί το στόμα μας να αγκαλιάσει και τη μύτη και το στόμα. Α, και να φυσήξουμε και στα δύο. Και να φυσήξουμε και στα δύο. Απλώς η δύναμη που θα φυσήξουμε σε ένα μικρό παιδάκι είναι σαφώς λιγότερη από ότι σε ένα ενήλικα. Έτσι. Λοιπόν. Πώς δίνουμε το φιλί της ζωής? Αφού κάνουμε τις 30 αμαλάξεις, ερχόμαστε στη φάση. Ανοίγουμε τον αεραγόγκο πάλι, όπως ελέγξαμε προηγουμένως η αναπνοή, έτσι. Κλείνουμε τη μύτη και φυσάμε στο στόμα. Είναι 2 απότομες ενός δευτερολέπτου φυσίματα που πρέπει να γίνουν. Μόλις φυσήσουμε το ένα, βλέπουμε ότι ανεβαίνει το στήθος, μόλις κατέβει, ξαναφυσάμε. Και αμέσως, χωρίς διακοπή, θα πρέπει να συνεχίσουμε με τις μαλάξεις. Άλλες 30. Και συνεχίζεται και ξανά και ξανά αυτό. Με αυτόν τον τρόπο, τι πετυχαίνουμε? Πετυχαίνουμε την οξυγόνωση του εγκεφάλου, ο οποίος εγκέφαλος θα αρχίσει να νεκρώνει από τα 3 με 4 λεπτά. Χωρίς οξυγόνο και χωρίς να παρέχουμε εμείς τις μαλάξεις, διότι αν η καρδιά έχει σταματήσει, τότε σημαίνει ότι δεν πηγαίνει οξυγονωμένο αίμα στο κεφάλι. Εμείς κάνουμε ουσιαστικά την τρόμπα, τη δουλειά μιας τρόμπας, δουλεύοντας την καρδιά με τα χέρια, για να πηγαίνει οξυγονωμένο αίμα στο κεφάλι. Ο εγκέφαλος θα νεκρώσει, έτσι θα πρέπει να δράσουμε άμεσα. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε χρόνο. Και αυτός είναι ο σκοπός. Κερδίζοντας χρόνο, μέχρι να μας φέρουν τον απεινιδωτή, αν υπάρχει στην περιοχή, ο οποίος αυτός είναι που θα επανεκκινήσει την καρδιά. Αυτός ο απεινιδωτής. Και σίγουρα περιμένουμε το ασθενοφόρο με όλα, όπως ξέρουμε, εξοπλισμό που υπάρχει μέσα για να μπορέσει να του χορηγηθούν επαγγελματικές. Με τη γλώσσα, κύριε Σωμαήλε, που αναφέρατε προηγουμένως, τι κάνουμε? Κοιτάζουμε, ανοίγουμε το στόμα, κοιτάζουμε αν έχει πέσει προς τα πίσω. Η γλώσσα, όταν από τη στιγμή που έχουμε προχωρήσει και είδαμε ότι ο ασθενής μας είναι αναίσθητος, δηλαδή πώς το κάνουμε αυτό, όταν πλησιάσουμε κοντά και του πούμε, έλα Γιώργο, έλα. Έλα, φίλε, είσαι. Άνοιξε τα μάτια σου, μ' ακούς. Και δεν ακούει, δεν ανταποκρίνεται σε κανένα από αυτά, ακόμα και σε ένα ρέθισμα πόνου που μπορεί να τσιμπήσουμε τα φτάκια του, να δούμε αν υπάρχει κάποια ανταπόκριση, κάποια γκριμάτσα στο πρόσωπο. Και δεν υπάρχει, σημαίνει είναι εντελώς ανέστητος. Άρα όλη η μύση είναι χαλαρή. Εάν είναι σε αυτή τη φάση, τότε ο μύς, ο οποίος θα σας πω, είναι περίπου 1 κιλό. Ο μύς της γλώσσας βαράει 1 κιλό. Είναι αλήθεια. Βέβαια. Δεν ξέρω τις γυναίκες θα βαράει λίγο περισσότερο. Σίγουρα όχι. Δικός μου άνθρωπος. Ναι. Αστείο ήταν. Όχι, μια χαρά τα λες. Αλήθειες είναι. Μεταξύ σοβαρού και αστείο. Ναι. Και αληθεύει ότι δεν βάζουμε δάχτυλο γιατί μπορεί να μας δαγκώσει. Και βάζουμε κάποιο αντικείμενο για. Όχι, όχι. Η περίπτωση που μπορεί να μας δαγκώσει είναι εκεί που εμείς, χωρίς να κάνουμε τον έλεγχο κατά πόσο είναι ανέστητος ή όχι, πάμε με τη βία γρήγορα να ανοίξουμε το στόμα να τραβήσουμε τη γλώσσα προς τα έξω. Τραβώντας τη γλώσσα προς τα έξω, ο άνθρωπος θα πονέσει. Θα μας δαγκώσει. Εάν είναι εντελώς ανέστητος, εκείνο το οποίο κάνουμε. Και αυτό που λέμε κάποιος κατάπιε τη γλώσσα του. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που λέμε γυρίζει. Ναι, η γλώσσα. Γυρίζει τι σημαίνει. Κάθισε στο πίσω μέρος. Δεν υπάρχει περίπτωση πνιγμού. Ναι, αν μείνει σε αυτή τη θέση, επειδή η γλώσσα κλείνει τον αεραγωγό και να μπορεί να αναπνεύσει, δεν θα αναπνεύσει. Ωραία, άρα παίρνουμε ένα κουτάλι, κάτι. Όχι. Τι? Με αυτή η κίνηση αυτή, σηκώνει το μύτη γλώσσα επάνω και ο αεραγωγός. Συγγνώμη. Ναι. Κάνοντας αυτή την κίνηση, η γλώσσα επανέρχεται. Μάλιστα, τραβιέται προς τα πάνω. Ακόμη και ανοίγει. Και αν είναι σε κάποιες περιπτώσεις, αν δεν κάνω λάθος, που λένε παθαίνει κρίση επιληψίας. Κρίση επιληψίας. Σε αυτή την περίπτωση, αν είναι επιληπτικός. Mm-hmm.
Γιατί πρέπει να είναι επιληπτικός. Mm-hmm. Δεν μπορεί ένας που δεν είναι να πάθει. Mm-hmm. Αν μας πούνε ότι είναι επιληπτικός, έτσι πάλι θα το επαναφέρουμε τη γλώσσα ή χρειάζεται κουτάλι, ας πούμε. Όχι. Αν είναι επιληπτικός, παλιά βάζανε κάτι να μην δαγκώσει τη γλώσσα στο στόμα. Έχω δει επιστημικά σε φεγγάρι, ναι. Ναι, έχω σταματήσει αυτά. Όταν είναι επιληπτικός κάποιος, περιμένουμε να τελειώσουν οι κρίσεις σπασμού. Προσέχουμε το κεφάλι να μην χτυπήσει και να μην τραυματιστεί. Και μόλις τελειώσουν οι κρίσεις, τότε ελέγχουμε αν υπάρχει αναπνοή, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην αναπνοή. Και τότε θα κάνουμε ακριβώς τις ίδιες ενέργειες. Το μέτωπο. Α, πλέον τα κουτάλια και αυτά, βάλε κάτι μέσα. Μπράβο, αυτή την κίνηση μόνο επανέλθει. Γι' αυτό και λέω, και πάντοτε και στο γιο μου και σε άλλα παιδιά που παίζουν μόνα του σε κάποια φούτσα, σε κάποια αυτά, ή και στη γειτονιά ακόμα. Πες και στους φίλους σου, αυτή η κίνηση μπορεί να σώσει μια ζωή. Σωστό, ναι. Είναι η πιο σημαντική. Λοιπόν, τα κρατάμε. Κύριε Σαϊμαήλα, Σιαμαήλα μου, θα σας ξαναέχουμε για τα φίδια, για τα δαγκώματα, για τις παραλίες. Επειδή μπαίνουν οι ζέστες και τα λοιπά, πήραμε πολύ σημαντικά μαθήματα και σας ευχαριστούμε. Εγώ τα κατάλαβα, είναι η πρώτη φορά που τα κατάλαβα έτσι. Τα είσαστε εξαιρετικός. Ναι. Και θα τα ξαναπούμε να δούμε και στην παραλία, σε περίπτωση πνιγμού, δαγκώματος, φιδιού, εντόμων και τα λοιπά, τι κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω σε όλον τον κόσμο ότι μπορεί να σώσει μια ζωή. Μπορεί κάνοντας πρώτες βοήθειες, που είναι ένα ευχάριστο σεμινάριο. Ευχάριστο γιατί έχει πολύ πολύ πρακτική και δίνουμε εκείνον το οποίο την αυτοπεποίθηση για να μπορεί να τα κάνει. Μπράβο, να ξέρει. Είναι σημαντικό να σώσει μια ζωή. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε εντός των ημερών. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα να δούμε τις ενδυματολογικές επιλογές της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ για τη σύνοδο των G7 που γνωρίζουν αποχθέωση στη χώρα που λατρεύει τη μόδα και δεν είναι άλλη από την Ιταλία. Ωστόσο, το θέμα που αναστατώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το τέτα-τέτ των πρωθυπουργών Γαλλίας, Καναδά στους κήπους της Ταορμίνα. Είναι νέοι, όμορφοι, πετυχημένοι. Μια βόλτα στους κήπους της Ταορμίνα στο περιθώριο της Συνόδου των G7 τους έδωσε την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα. Το ιδυλιακό τοπίο στη σκιά της Έτνα με τους δύο γοητευτικούς πολιτικούς να ποζάρουν σαν ζευγάρι στάρ του σινεμά έδωσε αφορμή για ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως αυτό της Telegraph. Υπάρχει εκολαπτώμενο ιδύλιο ανάμεσα σε Εμμανουέλ Μακρόν και Τζάστιν Τριντό. Αρχικά Μακρόν και Τριντό κατάφεραν να κλέψουν την παράσταση ακόμα και από το ανθισμένο πανοφόρι αξίας 50.000 ευρώ της Μελάνια Τραμπ. Όμως η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών επανήλθε ακόμα πιο δυναμικά στο κονσέρτο προς τιμήν των ηγετών στο αρχαίο ελληνικό θέατρο της Ταορμίνα. Με ασημένιο μάξι φόρεμα Dolce & Gabbana και γόβες διακοσμημένες με πετράδια ίδιου χρώματος. Το αποκορύφωμα όμως ήλθε πριν από λίγες ώρες, όταν η Μελάνια φόρεσε και ο τηλεοπτικός φακός εστίασε στο διαμαντένιο δαχτυλίδι αραβώνων αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Με αυτό της έκανε πρόταση γάμου ο Ντόναλντ Τραμπ το 2004. Όχι, είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ ευτυχισμένη, γιατί κοντά μας είναι η Αμέλεια. Θα την γνωρίσετε τώρα σε λίγο. Και να πούμε από την αρχή της εκπομπής ότι αυτό το σκυλάκι είναι για υιοθεσία. Μάλιστα. Και μπορείτε να τηλεφωνείτε όσοι ενδιαφέρονται να δώσουν αγάπη και φροντίδα σε αυτή την υπέροχη Αμέλεια. Μάνα μου, ντρέπεται, στο 22-212-400. Εγώ καλημερίζω την αγαπημένη μου Χαραλαμπία Κωνσταντίνου. Καλημέρα, Χαραλαμπία. Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Τα ζωάκια μας φέρνουν πιο κοντά, Χαραλαμπία μου. Φιλοξενείτε και πάλι. Συνδέσμου Προστασία Ζώων και Πουλιών Λάρνακα Σαμοχώστου και τον κύριο Χρήστο Κάρουλα, πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασία Ζώων και Πουλιών Λάρνακα Σαμοχώστου. Κύριε Κάρουλα, μεγάλη μας χαρά και σε εσάς. Γιατί κάνετε πραγματικά μεγάλο αγώνα και το γνωρίζω χρόνια τώρα τον αγώνα που κάνετε για τα αδέσποτα και μπράβο σας, χίλια μπράβο. Να ξεκινήσουμε από την εκδήλωση. Και θα την πούμε και στην αρχή και στο τέλος, γιατί έχει σημαντικό λόγο και ρόλο αυτή η εκδήλωση 13 του Ιούνιου στο Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Τραγουδάμε για τα αδέσποτα της Λάρνακας. Ακριβώς. Ο λόγος της εκδήλωσης είναι προφανής. Δεν υπάρχουν λεφτά να τρέξει το καταφύγιο, να φροντίσουμε τα αδέσποτα της Λάρνακας και όχι μόνο. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε μια συναυλία στο Πατήχιο Αμφιθέατρο της Λάρνακας
θα είναι ο Λαβρέντης ο Μαχαιρίτσας, ο Γιάννης ο Ζουγανέλης και η Παλίνα η Βουλγαράκη, με σκοπό να μαζέψουμε κάποια λεφτά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να συντηρήσουμε το καταφύγιο και τα αδέσποτα. Που είναι πολλές οι ανάγκες. Πάρα πολλές οι ανάγκες. Και να μιλήσουμε για τις ανάγκες. Ναι. Πόσα αδέσποτα αυτή τη στιγμή, πόσες θέσεις έχετε, τι κοστίζουν όλα αυτά, όλη αυτή η φροντίδα, πέρα από, από την εθελοντική εργασία που δίνουν άνθρωποι όπως η Χαραλαμπία και άλλοι. Το καταφύγιο, καταρχήν, ξεκινάμε από τις υποδομές, οι οποίες είναι πεπαλαιωμένες σε ένα σημείο, λόγω έλλειψης χρημάτων. Το φαγητό τους, η φροντίδα τους, οι γιατροί, όλα αυτά κοστίζουν πάρα πολλά. Δηλαδή, για να τρέξει, να σας δώσω ένα νούμερο χοντρικά, να τρέξει το καταφύγιο και να φροντίσουμε αδέσποτα τα οποία βρίσκουμε στους δρόμους, είτε γατιά είναι, είτε σκυλιά είναι, είτε πουλιά είναι, χρειαζόμαστε περίπου 70.000 ευρώ το χρόνο. Άμα. Μεγάλο ποσό. Πολύ μεγάλο ποσό. Ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει. Πόσα ζωάκια έχουμε αυτή τη στιγμή 100, που φιλοξενούμε εδώ στην Κύπρο? 120. Και επειδή ζεις έτσι το καταφύγιο και τους ρυθμούς λειτουργίας, θα ήθελα να μας πεις εσύ τους ρυθμούς και τι χρειάζεται άμεσα για οποιονδήποτε θέλει να στηρίξει, είτε με εθελοντική εργασία που να απευθυνθεί, είτε με κάποιο ποσό που θέλει να προσφέρει. Και να μας δώσεις και την ιστορία της Αμέλειας αμέσως μετά. Να τα πούμε. Ναι. Άμεσα χρειάζεται τα πάντα. Να ξεκινήσουμε από τις τροφές, από τα φάρμακα. Όπως σας είπε και ο Χρήστος, οι εγκαταστάσεις είναι πεπαλαιωμένες. Πρέπει να βελτιωθούν, πρέπει να φτιαχτούν καινούργια κλουβιά. Θέλουμε χέρια, θέλουμε χρήματα. Πολλοί λένε να βοηθήσουμε, να κάνουμε, αλλά στο τέλος οι περισσότεροι μένουν στα λόγια. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που έχουν στηρίξει το καταφύγιο και το στηρίζουν και τους ευχαριστούμε. Απλά χρειαζόμαστε χέρια, ακόμα και για τις εκδηλώσεις. Τώρα είμαστε πόσα, 5 άτομα, είμαστε πάντα εμείς, πάντα. Υπάρχει ενδιαφέρον. Πάντα. Δηλαδή είναι πολύ λίγα τα άτομα που θα πούν θέλω να ασχοληθώ, θα σας βοηθώ, είτε στις εκδηλώσεις, είτε στο καταφύγιο και θα το κάνω. Κάποιοι έρχονται μια φορά και μετά δεν ξαναρχόνται, γιατί είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αλλά ακόμα και να έρχονται άτομα απλά για να περπατούν τα σκύλα και να τα βγάζουν βόλτα, έστω και 2 φορές το μήνα, μια ομάδα από 4 άτομα, ας πούμε, φίλοι ή ξέρω εγώ από κάποιες άλλες οργανώσεις που θέλουν να προσφέρουν και κάπου αλλού, θα ήταν πολύ καλό. Δεν είναι. Τα πράγματα είναι απλά, εμείς τα κάνουμε πιο δύσκολα. Δηλαδή με 2 ώρες πάνε πάρα πολλά σκυλιά βόλτα. Και το κάνουν πολλά άτομα μέσα στην εβδομάδα. Φυσικά. Θέλουμε χέρια για τις εγκαταστάσεις του καταφυγίου, για να τις βελτιώσουμε. Γιατί δεν είναι και οι καταλληλότερες. Είναι καλές, αλλά δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι. Mm. Για να είναι καλύτερα και τα σκυλάκια μας, να περνούν καλύτερα και να είναι και πιο εύκολη και η δουλειά δική μας. Μην νομίζετε, επειδή δεν είναι οι καταλληλότερες, είναι δύσκολη και η δική μας η δουλειά. Θα μας πεις και την ιστορία αυτού του γλυκίδα του κοριτσιού. Παναγιώτη, γιατί δεν ξέρει τι κλείνει τα ματάκια της που τη χαϊδεύεις. Μισθάζει νομίζω. Ήθελα αντρικό χάδι. Η Αμέλεια βρέθηκε στη Λάρνακα, κάπου στην πόλη. Είναι περίπου 2 χρονών. Δεν είναι στηρωμένη, αλλά θα τη στηρώσουμε. Ποιος την βρήκε, Χαραλαμπία μου? Ένας φίλος μας, εθελοντής επίσης, στο καταφύγιο. Ήταν κακοποιημένη, ταλαιπωρημένη? Πάρα πολύ λεπτή, όπως τη βλέπετε, ταλαιπωρημένη, ναι. Εντάξει, δεν φαίνεται να έχει φοβίες, ευτυχώς. Το κομπολόι φοβάται, το διαπιστώσαμε μόλις πριν λίγο, όταν κάποιος συνάδελφος σας ήταν έξω με το κομπολόι και μόλις το είδα άρχισε να γαυγίζει. Είναι πολύ ησυχή. Πρέπει να το φοβήθηκε, ναι. Πρέπει να, ξέρω, ο ήχος. Ναι. Πόσο καιρό είναι τώρα μαζί σας το καταφύγιο? Είναι περίπου 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες και αναζητεί οικογένεια. Μια καλή οικογένεια. Δήμητρά μου, που να είναι σίγουρη, όχι να το πάρουμε και μετά κάναμε παιδί, δεν το θέλουμε το σκυλί. Ή το παιδί κάνει τις ανάγκες του, το σκυλί. Ναι. Θέλει χρόνο, τρόπο για να μάθει κάποια πράγματα, να προσαρμοστεί στην καινούργια του οικογένεια, στο καινούργιο του σπίτι. Θέλει υπομονή. Φιλτράρετε λίγο τις οικογένειες που έρχονται που ενδιαφέρονται για υιοθεσίες. Τώρα πια, ευτυχώς, δηλαδή πρέπει να γίνεται.
Είναι δύσκολο, όπως σας είπα, όμως, γιατί είναι λίγα τα χέρια που έχουμε. Στέλνουμε μηνύματα μεταξύ μας, ποιος μπορεί να πάει σε εκείνο το σπίτι, να κοιτάξει κτλ. Θέλουμε χέρια. Θέλουμε εθελοντές. Χθες, όχι σήμερα, χθες. Θέλω να σε ρωτήσω ο Δήμος Αραδί που βοηθάει την προσπάθειά σας. Ο Δήμος Αραδί που μας παρέχει το καταφύγιο, τις εγκαταστάσεις. Οικονομικά όχι. Αλλά μας παρέχει όντως τις εγκαταστάσεις. Κάτι είναι και αυτό, έτσι. Κάτι είναι και αυτό. Η πιθανότητα να μην μπορεί. Ναι, ξέρω ότι οι τοπικές αρχές δεν έχουν χρήματα. Αλλά από οικονομικής πλευράς δεν μας βοηθά. Έχουμε κάνει και μια προσπάθεια με τον Δήμο Λάρνακας να μας βοηθήσει. Ελπίζω και οι δύο Δήμοι. Γιατί εκεί, να πούμε, συγκεντρώνονται από όλη την περιοχή της Λάρνακας, τα αδέσποτα. Ελπίζω και οι δύο Δήμοι να ευαισθητοποιηθούν σε ένα σημείο και να βοηθήσουν και οικονομικά. Γιατί, Παναγιώτη μου, δεν γίνεται. Δεν γίνεται δηλαδή να είναι όλα πάνω στους εθελοντές, να μαζεύουμε τα σκυλιά και να προσπαθούμε να βρούμε πόρους. Όπως για παράδειγμα, συναυλίες, θα πάμε στον κατακλυσμό. Δεν έχουμε άλλες λύσεις. Ό,τι μπορείτε, κάνετε. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Τρόπο. Από την εικόνα που έχετε με τα αδέσποτα και με τα κακοποιημένα, θα συναντάτε φαντάζομαι και κακοποιημένους σκύλους, έτσι και τα λοιπά. Τι εικόνα έχετε σχηματίσει, είμαστε τόσο απάνθρωποι, είναι μεγάλο το κακό. Είναι κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που λέγουν το φως της δημοσιότητας και βγάζουμε λανθασμένα συμπεράσματα. Κακοποιημένα, εντάξει, δεν είναι τόσο πολλές περιπτώσεις, τόσες πολλές, αλλά υπάρχουν. Αλλά για μένα κακοποίηση είναι να εγκαταλείψεις και το σκυλί στο δρόμο. Βέβαια. Γιατί για μένα κακοποίηση είναι να έρχεσαι και να το δένεις το σκυλί βράδυ, που δεν είμαστε εμείς εκεί, έξω από το καταφύγιο. Κακοποίηση είναι να παίρνεις μια κούτα, ένα χαρτόκουτο με 5 κουταβάκια για να τα πετάς έξω από το καταφύγιο. Αυτό δεν είναι κακοποίηση. Και βεβαίως και είναι. Βεβαίως και είναι. Λοιπόν, να ξαναπούμε τη σημαντική αυτή συναυλία 13 Ιουνίου στο Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Τραγουδάμε για τα αδέσποτα. Στις 13 Ιουνίου. 13 Ιουνίου και εμείς θα το λέμε, θα το αναφέρουμε συνεχώς μέχρι τότε και καθημερινά, αν είναι δυνατόν, να ευαισθητοποιήσουμε, να είστε σίγουροι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πες μας ποιοι θα έρθουν, Χρήστο, και πού μπορούμε να βρούμε εισιτήρια. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ο Γιάννης Ζουγανέλης και η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια μπορούν να προμηθευτούν από 4 σημεία ουσιαστικά. Είναι το περίπτερο στην Αρτέμιδος Μαρία, είναι το βιβλιοπωρείο του Φαρίδη. Είναι το Pet Shop Scarlet Macau και στη Λευκοσία, στην Αραδίπου το περίπτερο Κονέ και στη Λευκοσία το Animal Stop Pet Shop. Μάλιστα. Αλλά μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας, Παναγιώτη, σε ποιο τηλέφωνο? 602-647 για οποιασδήποτε πληροφορίες. 602-647-99 μπροστά, είτε για να βοηθήσουν, είτε για εισιτήρια, είτε για πληροφορίες, είτε για οτιδήποτε. Χαραλαμπία μου, να κλείσουμε με το δικό σου γλυκό μήνυμα. Να συμπληρώσω κάτι, μπορώ. Παναγιώτη, γιατί η Χαραλαμπία είπε είναι αστήρωτη. Είναι αστήρωτη γιατί πρέπει να περάσουν 15 μέρες για να αστηρωθεί. Μήπως βρεθεί ο ιδιοκτήτης. Μάλιστα. Γιατί δεν δίνουμε σκυλί αστήρωτο. Σε ποια περιοχή το βρήκατε? Μέσα στη Λάρνακα, να περιφέρεται. Μα να μου γίσου να μόνη σου, αγάπη μου. Ναι, ήταν μόνο του. Ήσουν μια του δρομού. Σαν το λεπουδάκι. Ναι. Χαραλαμπία μου, το δικό σου μήνυμα έτσι και να κλείσουμε. Το δικό μου μήνυμα είναι να τα αγαπάμε τα ζώα και να τα σεβόμαστε. Δεν χρειάζεται να έχουν όλοι ζώα στο σπίτι τους. Φτάνει να τα σέβονται. Να κάνουν ένα τηλεφώνημα, να μα βλέπουν ένα δέσποτο, να ασχοληθούν. Δηλαδή και να υιοθετούν, να είναι απόλυτα σίγουροι όταν θα υιοθετήσουν ότι το θέλουν το σκυλάκι, να το κρατήσουν για πάντα. Έτσι. Και το άλλο, να μας στηρίζουν όσοι λένε ότι είναι φιλόζωοι, να μας στηρίζουν και στις εκδηλώσεις μπορούν. Ναι, να το κάνουν και έμπρακτα, ακριβώς. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά τα λόγια είναι εύκολα. Είναι. Αλλά χρειάζονται πράξεις. Για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε τη δύναμη να συνεχίζουμε. Όλα τα παιδιά προσφέρουν και οι άλλες κοπέλες και τα παιδιά που δεν είναι εδώ μαζί μας. Και ευχαριστούμε που μπορούν και ασχολούνται και αυτοί. Ευχαριστούμε τον Χρήστο που
Τραβάει το μεγαλύτερο ζόρι. Είναι πολύ ταπεινός άνθρωπος και χαμηλών των οδέων. Με τριόφρον. Αλλά χάρη στον Χρήστον είμαστε εκεί. Εκεί εμείς. Γιατί είναι η προσπάθεια, Παναγιώτη. Είναι ομαδική. Χρήστο μου, είναι ομαδική. Είναι ομαδική, σίγουρα είναι ομαδική. Υπάρχουν άτομα που δεν έχουν έρθει εδώ και κάνουν πολύ περισσότερα από μένα. Αλλά του λέμε, σε παρακαλούμε, κρατήσου. Για να μπορούμε κι εμείς. Έτσι. Είναι, έτσι. Μπράβο, είναι ο κορμός μας. Και εμείς είμαστε τα κλαδιά. Μπράβο σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα το θυμίζουμε 13 Ιουνίου. Και εμείς ευχαριστούμε, παιδιά. Τραγουδάμε για τα αδέσποτα της Λάρνακα. Να είστε καλά, εμείς. Και ευχαριστούμε που μας σκέφτεστε και φροντίζετε πάντα να μας σκέφτεστε. Και θα τα ξαναπούμε και θα έρθουμε και εκεί στο καταφύγιο να κάνουμε και ρεπορτάζ, να προλάβουμε και να το δείξουμε. Όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Να είστε καλά, Χριστό. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημιστικό. Εμείς μπαίνουμε εδώ με την Αμέλεια. Γι' αυτό σκέψου θετικά και χαμογελά. Γι' αυτό σκέψου θετικά και χαμογελά. Μα τι πάθατε με το Χατζηγιάννη σήμερα και το πρωί και τώρα στο κλείσιμο. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στο Χατζηγιάννη. Λοιπόν, σας αφήνουμε με ωραία μηνύματα, είδατε με την Αμέλεια. Να είστε καλά, να έχουμε καλή εβδομάδα και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο, κάθε μέρα, άλλη μέρα. Φιλάκια. Μαζί μου, αλλιώς θα πονούσα πιο γλυκά και πιο απλά, αλλιώς θα ζούσα.